Λοιπόν, καλωσορίζουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Καραποστόλη. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερα συστάσεις για το κοινό του αντιφώνου, αλλά θα πούμε έστω κάποια πράγματα για τα τυπικά. Γεννηθήκατε στην Αθήνα και σπουδάσατε στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Στέρλινγκ Σκωτίας. Επίσης, είστε καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διδάσκετε Φιλοσοφία της Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τύπη μας κάνετε. Εγώ χαρά μου που είμαι εδώ, μαζί σας. Ευχαριστώ. Να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και που είστε σήμερα μαζί μας. Το πρώτο βιβλίο σας που διάβασα ήταν το «Η ζωή ως τιμολόγιο», το οποίο ήταν ένα αρκετά ωραίο βιβλίο, το οποίο με προβλημάτισε έντονα και έτσι σας γνώρισα κατά μια έννοια. Και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση γι' αυτό. Όλοι οι άνθρωποι προβληματιζόμαστε. Το στοίχημα όμως το προσωπικό που έχει ο καθένας είναι να προβληματίζεται γόνιμα. Και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο βιβλίο σας είναι μια τάξη στην οποία έχετε τους στοχασμούς σας. Δηλαδή τα κείμενά σας έχουν μια διατόμηση, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αρμονία. Όχι μια αρμονία, έχουν μια τάξη οι προβληματισμοί σας και οι στοχασμοί σας. Και για τους ανθρώπους της νεότερης ηλικίας είναι ένα στοίχημα και μια δυσκολία να βάλουμε σε τάξη και τις σκέψεις και τους προβληματισμούς και τους στοχασμούς μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εσάς αν έχετε κάτι να μας προτείνετε, κάποια συμβουλή να μας δώσετε για αυτό το ζήτημα. Ναι. Αυτό το ζήτημα που θέτεις είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον πολιτισμό μας, για τις μέρες μας, γιατί αφορά αυτό που θα λέγαμε αποδιάρθρωση του σκέπτεστε, δηλαδή τις ικανότητες να σκεπτόμαστε. Γιατί σήμερα οι συνθήκες της ζωής και της κοινωνικής ζωής και του πολιτισμού είναι τέτοιες ώστε να δυσκολεύουν τη σύνδεση αυτού το οποίο σκεπτόμαστε με αυτού το οποίο πράττουμε. Δηλαδή κάνουμε πράγματα τα οποία όμως αν εξετάσουμε προσεκτικά δεν έρχονται σε σύνδεση με αυτά τα οποία έχουμε σκεφτεί να πράξουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι σκεπτόμαστε μεν κάποια ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά όταν έρχεται η ώρα να τα βάλουμε σε πράξη, μεσολαβούν πάρα πολλοί παράγοντες, περισπασμοί πρώτα απ' όλα, η ποικιλία των εντυπώσεων και των παραστάσεων, και θεωρούμε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτά τα νέα ερεθίσματα, αντί να επιστρέψουν στην αρχική μας σκέψη και να κατευθύνουμε την πράξη μας σύμφωνα με τη σκέψη. Άρα το μεγάλο ζήτημα στην ουσία είναι αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή πώς θα συνδέσουμε αυτά τα οποία σκεπτόμαστε με αυτά τα οποία πράττουμε. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή λέμε, θα με ενδιέφερε να ακολουθήσω τις σπουδές μου αυτό το δρόμο, στην επιλογή σπουδών. Γιατί όπως γνωρίζετε, γιατί είστε όλοι σπουδαστές, πολλοί νέοι της ηλικίας ξεκινάνε από αλλού και καταλήγουν αλλού. Αυτό θα μου πείτε είναι ζήτημα συγκυριών, περιστάσεων, ένα σωρό παραγόντων. Όμως έχει να κάνει και με αυτό που συζητάμε. Δηλαδή αυτό που σκέπτεται κανείς μπορεί να πειθαρχήσει έτσι ώστε να το οδηγήσει σε μια κατεύθυνση, σε μια πράξη, ή είναι διατεθειμένος, μάλλον ανοιχτός στο να ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα που συμβαίνουν στην πορεία. Δηλαδή γι' αυτό βλέπει κανείς πάρα πολλούς νέους ανθρώπους κυρίως, αλλά και σε κάθε ηλικία, και αντιδρούν συνέχεια σε καινούργια ερεθίσματα και μάλιστα το θεωρούν και προνόμιο αυτό. Αλλά όταν αντιδράς σε καινούργια ερεθίσματα διαρκώς, γίνεσαι στην ουσία μια μηχανή αντιδράσεων. Άρα δεν είσαι ένας νους με τη φιλοσοφική έννοια του όρου και την ψυχολογική. Ο νους είναι η δύναμη, το κέντρο στον άνθρωπο το οποίο κατευθύνει. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το νοήν. Ενώ η διάνοια, η απλή διανοητική λειτουργία είναι να έχουμε ένα πρόβλημα μπροστά μας και να επιλέγουμε τα μέσα με τα οποία θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά ο νους έχει κάτι το στρατηγικό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να διαπεράσεις τις συγκυρίες, τις περιστάσεις και να κατευθυνθείς εκεί που σε ενδιαφέρει. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε και το εξής. Μήπως αυτό που λέμε να σε ενδιαφέρει κάτι δεν είναι απόλυτα ειλικρινές? Δηλαδή?
Δηλαδή μήπως δηλώνουμε ότι μας ενδιαφέρει κάτι, αλλά δεν δεσμεύουμε τις δυνάμεις μας, τις προσωπικές, σε αυτό το οποίο δηλώνουμε ότι μας ενδιαφέρει. Είναι ένα πρόβλημα φυγοπονίας δηλαδή. Mm. Δηλαδή βάζουμε, κάνουμε μια δήλωση και προς τον εαυτό μας ότι θα με ενδιαφέρει να σπουδάσω αυτό ή να ακολουθήσω αυτό ή να αναπτύξω αυτή τη δραστηριότητα. Βλέπουμε όμως την πορεία ότι αυτό απαιτεί κάποια ενεργοποίηση από μέρος μας. Και κάποιες θυσίες. Και θυσίες. Ναι. Είμαστε όμως έτοιμοι να τις αναλάβουμε για χάρη αυτού το οποίο δηλώνουμε ότι μας ενδιαφέρει. Θυμάμαι μία φορά είχα ρωτήσει τους φοιτητές στο τμήμα μου αυτό που λέτε ότι σας ενδιαφέρει. Βάζουμε μία κλίμακα 9 έως 10. Πέστε μου ειλικρινά, σε τι βαθμό καταβάλλετε προσπάθεια ώστε πραγματικά να το υπηρετήσετε, λέει, να το πραγματώσετε. Αλλά ειλικρινά, από το 1 έως 10. Και μετά από συζήτηση, στην ουσία όλοι σχεδόν παραδέχτηκαν ότι η κλίμακα ήταν μεταξύ 5, 6, 7. Άρα, δεν διαθέτουμε όλη μας την ενεργητικότητα για αυτό που λέμε ότι μας ενδιαφέρει. Προσέξτε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Είναι σαν να υπολειτουργούμε προγραμματικά. Να ρωτήσω όμως κάτι. Ναι. Μήπως, κατά μία έννοια, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δηλαδή, μήπως πρέπει πρώτα να γευτούμε κάτι, ναι, για να μας έρθει η όρεξη να φάμε και το υπόλοιπο. Δεν μπορούμε να μπούμε κάπου, έτσι όπως λέμε, τα μπούνια που λέγεται, ας πούμε. Ναι. Σωστό αυτό, σωστό. Ισχύει αυτό. Αλλά είναι ζήτημα βαθμού. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν περιμένουμε να μας ήρθε η όρεξη δοκιμάζοντας διαδοχικά πιάτα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν όμως έχουμε μια ορμή αρχική όρεξης, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί με αυτές τις δοκιμές. Αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η αρχική ορμή. Το μεγάλο όμως πρόβλημα είναι αυτό, ότι χωρίς να το καταλαβαίνουμε, και εδώ βέβαια είναι ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, δεχόμαστε να υπολειτουργούμε, δηλαδή να η ενέργεια την οποία συνδέουμε με τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν είναι κατώτερη αυτή την οποία διαθέτουμε. Και πώς διαπιστώνεται αυτό, πώς το διαπιστώνουμε? Το διαπιστώνουμε όταν βλέπουμε ότι κάτι που προς το οποίο κινούμαστε δεν μας διεγείρει αρκετά. Όχι επειδή πάβει αυτό, όπως το ανακαλύπτουμε, να είναι διεγερτικό, αλλά ότι εμείς δεν έχουμε δοκιμάσει τις δυνάμεις μας πάνω σε αυτό, ώστε να ενεργοποιηθούμε. Για να ενεργοποιηθούμε, πρέπει να δοκιμάσουμε την αντίσταση των πραγμάτων. Δηλαδή ένα αντικείμενο σπουδών ή μια προσωπική σχέση. Στο επίπεδο των σχέσεων περνάμε, έτσι, στο επίπεδο μια φιλική σχέση, μια ερωτική σχέση ή μια δραστηριότητα. Εάν κάτι δεν μας προβάλλει αντίσταση, δηλαδή αν δεν μας δημιουργεί ένα ερωτηματικό, δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε τη δύναμη της επιθυμίας μας. Επομένως, μας μένει πάντοτε μια αμφιβολία που στρέφεται και ενάντια στον εαυτό μας. Δηλαδή, αμφιβάλλουμε για το τι ακριβώς θέλουμε και πόσο το θέλουμε. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μία ατροφία της θέλησης. Γενικότερη όμως. Δηλαδή δεν είναι θέμα ούτε κάποιας ηλικίας, ούτε κάποιας κατηγορίας ανθρώπων. Είναι γενικότερο ζήτημα σήμερα της κοινωνίας μας, όχι εννοώ της ελληνικής γενικότερα, στον κόσμο μιλώ, αναφέρομαι, ότι υπάρχει μία ατονία της θέλησης. Από πού μπορεί να προκύπτει αυτό βαθύτερα? Μια, ας πούμε, εγώ φαντάζομαι συνήθως από μια ρευστότητα. Ότι γίνεται όλο και πιο ρευστό το μέλλον και γενικότερη κατάσταση. Mm. Οπότε νιώθουμε ότι δεν αξίζει ίσως να προσπαθήσουμε, γιατί αύριο μπορεί όλος ο κόπος μας να πέχει χαμένος. Πολύ σωστό. Αυτό όμως ξέρεις πως το ονόμαζε έτσι όπως πολύ ωραία το περιγράψει ο Αριστοτέλης. Το έλεγε μικροψυχία. Mm. Δηλαδή έδινε τον εξής ορισμό. Ότι μικροψυχία είναι η στάση του ανθρώπου ο οποίος θεωρεί πάντα ότι κάνει παραπάνω πράγματα από όσα χρειάζεται για κάτι, για οτιδήποτε.
ανεξάρτητα πόσο τον ενδιαφέρει και πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Αλλά έχει την τάση να θεωρεί ότι κάνει παραπάνω πράγματα, άρα πρέπει να κατεβάζει διαρκώς τη στάθμη της ενέργειάς του, ανεξάρτητα πόσο αξίζει. Και ο ίδιος και το αντικείμενο της προσπάθειάς του. Λοιπόν, αυτό είναι ακριβώς η ρίζα του ζητήματος. Δηλαδή, ότι αμφιβάλλουμε, όπως πολύ ωραία είπες εσύ, για το μέλλον στην ουσία. Δηλαδή, αλλά δεν είναι μόνο για το μέλλον, θα το πιάσουμε ξεχωριστά το πρέμα. Το ένα είναι ζήτημα η ορατότητα σε σχέση με το μέλλον. Αν βλέπουμε αρκετά καθαρά το μπροστά μας. Ναι. Το δεύτερο είναι όμως ακριβώς η φύση του αντικειμένου της επιθυμίας μας. Δηλαδή, θέλουμε αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει να το γνωρίσουμε πραγματικά ή φοβόμαστε ότι πλησιάζοντάς το, αγγίζοντάς το, δουλεύοντάς το, θα μας εγείρει απαιτήσεις απέναντί μας στις οποίες δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Άρα φοβόμαστε δηλαδή τη δοκιμασία. Ναι, ναι. Απλώς κύριε Καραπαστόρη, ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, έχω σκεφτεί ότι αυτή η σύγχυση στους νέους και η αδυναμία τους να καταλάβουν ποιος είναι ο αληθινός τους στόχος και αν είναι ειλικρινής, μπορεί να πηγάζει από μια πληθώρα επιλογών που μας δίνεται πλέον και στην επαγγελματική σταδιοδρομία και στην ερωτική ζωή, πάρα πολλές επιλογές που αυτό έχει επίπτωση μάλλον να περιορίζει την ελευθερία μας και να μην μας δίνει τη δυνατότητα να αφοσιωθούμε πουθενά ολοκληρωτικά. Και αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί στη σύγχρονη καθημερινότητα. Δηλαδή, πλέον έχουμε τόση ελευθερία στα πράγματα. Μπορεί να θέλουμε να παρατήσουμε τη σχολή, να κάνουμε κάτι άλλο τώρα, που κανείς δεν θέλει να αφοσιωθεί πλήρως κάπου, γιατί σκέφτεται ότι μπορεί να μην είναι. Αντιδιαστολή ελευθερία επιλογής και ελευθερία. Ναι, ναι. Και όγκο πληροφορίας θα προσθέσω. Δηλαδή, μπορούμε πια να δούμε τόσες πολλές επιλογές μέσα από το κινητό μας που λέμε: α, εντάξει, και να μην γίνω γιατρός, π.χ. Ναι, για σένα, μπορώ να γίνω αυτό. Δηλαδή, είναι λίγο αυτό στο μυαλό μας. Ναι. Αυτό όμως, η ευχέρεια των επιλογών είναι τελικά ελευθερία. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που τίθεται, έτσι, και σε εσάς θα τίθεται ασφαλώς. Δηλαδή, ωραία, μπορώ καταρχήν να το θεωρήσω ότι ανοίγεται το φάσμα των επιλογών. Είναι όμως ελευθερία. Δηλαδή, αν ορίσουμε την ελευθερία ως την ικανότητα του ανθρώπου να θέτει ελεύθερα τα όρια της ελευθερίας του. Και γιατί να τα θέτει, ελεύθερο όμως, όχι να του πει κανείς ότι αυτά είναι τα όρια, αλλά ο ίδιος να το συνειδητοποιήσει και να το θέσεις. Και γιατί να θέσεις όρια, γιατί η φύση των πραγμάτων πάντοτε μας βάζει περιορισμούς. Όλες, όλα τα ζητήματα, είτε είναι ανθρώπινη πραγματικότητα, είτε είναι πράγματα, υλικά. Άρα πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι οτιδήποτε τίνουμε να διαλέξουμε, θα έχει ένα όριο, θα προβάλλει μια αντίσταση. Μήπως αυτό που λέει ο Άγγελος σωστά, η ευχέρεια των επιλογών και το ότι το χαιρόμαστε να υπάρχει αυτό, κρύβει μέσα την αποφυγή του πόνου, της δυσκολίας, του κόπου, του να συναντήσουμε αυτό το όριο. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, έτσι. Θέλει κανείς να ακολουθήσει το δρόμο της τέχνης, να κάνει ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα. Οι επιλογές που του παρουσιάζονται, σήμερα πια στις σπουδές τις σχετικές, είναι πάρα πολλές και από πολύ νωρίς. Δηλαδή πριν μαθητεύσει στις τεχνικές, στην τέχνη, που έχουν το πρακτικό μέρος, του εμφανίζονται δυνατότητες να κάνει άλμα και να φτάσει, ας πούμε, σε διάφορες μορφές πιο ολοκληρωμένες. Αυτό όμως ταυτόχρονα του δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι κατέχει τα μυστικά αυτής της τέχνης. Αυτή είναι ψευδαίσθηση, διότι όταν θα φτάσει σε ένα πιο σύνθετο πράγμα για να το δημιουργήσει, αυτό το σύνθετο θα του προβάλλει αντίσταση, όπως λέγαμε πριν. Θα του πει εδώ δεν γίνεται και εγώ θα σκεφτεί δεν την κατήχα αυτή τη γνώση. Θα την απέφυγα να την αποκτήσω όμως. Και εδώ το ζήτημα είναι γενικότερο, δηλαδή είναι ότι, μια και λέμε για καλλιτεχνικά επαγγέλματα, αλλά και ισχύει και στα επιστημονικά. Αν έχει κανείς
φιλοδοξίες αρκετά προχωρημένες, πάντοτε αυτές συνδέεται με αυτό που θα λέγαμε ζήτημα μιας σύνθεσης, δηλαδή να συνθέσει πράγματα. Έτσι, όχι να ακολουθήσει ένα πολύ καθορισμένο δρόμο ειδίκευσης και να πάει μέχρι ένα σημείο, αλλά αν είναι πολύ φιλόδοξο θα συνδυάσει, θα συνθέσει. Για να συνθέσεις όμως πρέπει να έχεις μαθητεύσει πολύ σε ζητήματα λεπτομεριακά. Αν το έχεις αποφύγει αυτό, θα σου τεθεί με το ζήτημα της σύνθεσης, αλλά εσύ θα είσαι, πώς να το πω, θα μπορείς να δουλεύεις μόνο κάποια στοιχεία της τέχνης ή της επιστήμης σου. Και αυτό τι θα σου δημιουργήσει στη συνέχεια. Θα σου δημιουργήσει ένα είδος ψευτοέπαρσης, ότι εγώ είμαι πάρα πολύ καλός σε αυτό το οποίο έχω διαλέξει, έχω ακολουθήσει, έχω πάει και είμαι τόσο επαρκής ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Και από το λέω ψευτοέπαρση, γιατί είναι ένα φαινόμενο που έρχεται από όλα αυτά που συζητάμε του ανθρώπου που θεωρεί ότι δεν του χρειάζονται οι προσθήκες γνώσεων ή εμπειριών για να ζήσει πληρέστερα ή για να προχωρήσει τη ζωή του και τις σπουδές του και τις γνώσεις του. Ένας σημαντικός στοχαστής του Μέσου Πολέμου, ο Ορτέγα Ιγκασέτ, ένας Ισπανός στοχαστής, είχε γράψει ένα βιβλίο που το τυκλοφόρησε «Η εξέγερση των μαζών». Εκεί λοιπόν περιγράφει το φαινόμενο του αυτοικανοποιημένου νεανία, όπως τον λέει. Φανταστείτε τώρα το 1930. Ο αυτοικανοποιημένος νεανίας είναι ο νέος σχετικά, ο οποίος έχει αδράξει κάτι το οποίο γνωρίζει ή μισογνωρίζει, πιάνεται από αυτό και θεωρεί ότι με αυτό μπορεί να λύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Αλλά ούτε καν το πιστεύει ο ίδιος, αλλά θέλει να επιδείξει ότι έχει αυτή την ευχέρεια. Ακριβώς γιατί έχει αρπαχτεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αυτό μπορούμε να το δούμε σήμερα και με πολύ πιο με περίπλοκες μορφές και καινούργιες μορφές. Ότι αυτή την αυτοικανοποίηση, η οποία είναι όμως τεχνητή, δεν είναι πραγματική. Όλοι αισθάνονται ανασφάλεια επειδή δεν έχουν ευρύτερο πεδίο γνώσεων ή και εμπειριών και προσπαθούν να το αντισταθμίσουν με το να θεωρούν ότι αυτό το οποίο με το οποίο ασχολούνται είναι ένα όπλο πανίσχυρο για να λύνουν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Υπάρχει δηλαδή πολύ αυταπάτη σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ο κίνδυνος της αυταπάτης, το να μην βλέπεις καθαρά αυτό που είπαμε στην αρχή, το τι πραγματικά μπορεί να σε ενδιαφέρει ως άτομο και ως πρόσωπο, αλλά και τι μπορεί να είναι ενδιαφέρον εξ αντικειμένου για τον κόσμο. Γιατί λειτουργούμε μέσα σε έναν κόσμο. Δεν λειτουργούμε μόνο στη σχέση με τον εαυτό μας. Και το ζήτημα είναι αν κάνουμε κάτι που μας ενδιαφέρει, αυτό να έχει και μια σημασία για τον κόσμο. Δηλαδή, να μην ασχολούμαστε με μικροπράγματα. Γιατί και οτιδήποτε κανείς μπορεί να σπουδάσει, αλλά μπορεί να το υπηρετήσει με ένα τέτοιο τρόπο και να του δώσει τέτοιες διαστάσεις που να έχουν μια ευρύτερη σημασία. Παραδείγματος χάρη, ο τρόπος με τον οποίο κανείς δουλεύει σε μια δουλειά, ακόμα και αν είναι ταπεινό το αντικείμενο, απλό είναι το αντικείμενο, είναι πάρα πολύ διδακτικός και ωφέλιμος, εάν γίνεται με σοβαρότητα, με αγάπη, με προσήλωση, εάν το δουν νεότεροι αυτό το πράγμα και δουν, ας πούμε, ποια είναι η σχέση ενός ανθρώπου με κάτι το οποίο τον ενδιαφέρει. Αυτό το λέει πολύ ωραίο ο Μωρουάς, το ανοιχτή επιστολή σε ένα νέο, για έναν ο οποίος ήταν επαγγελματίας για μήλα, παραγωγός για μήλα, και ο οποίος λέει ότι όλη τη μέρα δούλευε μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα έπαιρνε περιοδικά ή διάβαζε ό,τι είχε για τα μήλα και το βράδυ έκανε κάτι επιπλέον για τα μήλα για να μοιήσει τους νεότερους. Και το χρησιμοποιούσε ως παράδειγμα ότι ακόμα και κάποιος που μπορεί απλώς να παράγει μήλα, μπορεί να το κάνει με σπουδαίο τρόπο. Αλλά ουσιαστικά αυτό που είπατε πριν, ότι να μην ασχολούμαστε με μικροπράγματα, είναι ένα φίλτρο να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό που είπε και η Μέρη πριν, το μεγάλο όγκο πληροφορίας και ευκαιριών. Αλλά πώς ορίζουμε αυτό το φίλτρο? Δηλαδή πώς ορίζουμε ότι κάτι είναι
μικρό, μικρό κατά μία η μεγαλύτερη σημασία. Ναι. Το κριτήριο με το οποίο θα μπορούσαμε να το ορίσουμε είναι το εξής. Είναι αν οι συνέπειες τις οποίες έχει η άσκηση αυτής της δραστηριότητας που αφορά αυτό το αντικείμενο, αν οι συνέπειες έχουν ευρύτερη, έχουν επιπτώσεις και τι είδους πάνω και στη ζωή των άλλων. Δηλαδή, εάν κάνει κανείς το διδακτικό έργο, είναι στον τομέα της διδασκαλίας. Εάν θεωρείς ότι αυτό που λέει είναι μόνο για να αποκτήσει ο αποδέκτης της ομιλίας του ή του μαθήματός του μια συγκεκριμένη γνώση, είναι ένα ζήτημα. Εάν όμως έχει κατά νου με αυτή τη γνώση ο άνθρωπος που θα την παραλάβει να μπορεί να την εφαρμόσει σε πολλές περιπτώσεις και να την αναπτύξει και να τη συνδυάσει με άλλα πράγματα, τότε αποκτά μια ευρύτερη σημασία αυτό. Και αυτό δεν αφορά μόνο την πνευματική και τη διανοητική εργασία, αφορά και τη χειρονακτική εργασία. Δηλαδή αυτό που είπες πολύ σωστά, Τάσο, ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει, μπορεί να δουλέψει ένας άνθρωπος στην χειρονακτική εργασία, είναι πολύ διαφωτιστικός για αυτούς οι οποίοι μπορούν να το παρακολουθήσουν ή να πάρουν μέρος ή να δεχτούν και τα προϊόντα του. Γιατί δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος σέβεται πρώτα απ' όλα αυτό που είπαμε στην αρχή, τα όρια που του προβάλλει η εργασία του, η φύση προκειμένου. Έτσι, δηλαδή δεν πάει να ξεπετάξει αυτό το πράγμα και να πάει πιο κάτω, αλλά θέλει να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή να σπείρει, να καλλιεργήσει, να φροντίσει το φυτό όπως πρέπει. Γιατί αυτό το φυτό θα πάει στον χρήστη, στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής, αν το πάρει και είναι υγιές, θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αυτή την καλύτερη κατάσταση σκέπτε, μπορεί να σκεφτεί κανείς, θα την αξιοποιήσει καλύτερα ή δεν θα την αξιοποιήσει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένα στοιχείο φαντασίας ως προς τις συνέπειες που θα έχει ένα πράγμα. Γιατί το κάθε τι που κάνουμε από μικρό μπορεί να γίνει μεγάλο, μεγαλύτερο, αν σκεφτούμε, αν φανταστούμε τις συνέπειες τις οποίες έχει. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η απελευθέρωση της φαντασίας μας απέναντι στους τρέχοντες περισπασμούς και δελεασμούς. Γιατί λέμε πολλές φορές η φαντασία μας τρέχει, ζούμε σε μια κοινωνία, σε έναν κόσμο γεμάτον εικόνες, γεμάτον εντυπώσεις, γεμάτον ερεθίσματα, αλλά αυτό που καταλήγει στο να χειραγωγεί τη φαντασία τελικά. Αν σκεφτείτε τι πράγματα φανταζόμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα φαντάζονται αυτά τα οποία βλέπουν. Και είναι αντιφατικό βαθιά αυτό το πράγμα. Όντως, ναι. Δηλαδή, φαντάζονται σε δεύτερο βαθμό αυτά τα οποία βλέπουν. Και μας έλεγε ο Ρουσό, ηθοποιούσε μάλλον, και έλεγε ότι ο άνθρωπος όσο περισσότερο βλέπει, τόσο λιγότερο φαντάζεται. Σήμερα έχουμε φτάσει στο εξής διεστραμμένο, θα έλεγα, σημείο διαστροφής. Ότι όσο περισσότερο βλέπουμε, τόσο περισσότερο, όπως είπαμε, φανταζόμαστε αυτά που ήδη έχουμε δει. Δηλαδή είναι σαν να τους προσθέτουμε μια μικρή παραλλαγή. Δηλαδή αναμασάει η φαντασία οπτικές παραστάσεις. Προσέξτε τώρα. Είσαστε νέοι άνθρωποι. Μιλάμε για τη νεότητα. Μια νεότητα η οποία δυσκολεύεται να φανταστεί. Αυτό οφείλεται και σε αυτό που υποτάσσεις πριν, ότι έχουμε τόση ποικιλία πλέον, έχουμε τα πάντα, οπότε δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι άλλο θα μπορούσε να υπάρξει. Ναι. Τι άλλο θα μπορούσε, ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε υπάρχει μια χωρητικότητα στο νου μας και η οποία είναι κατηλημένη από παραστάσεις. Ναι. Εάν δεν φανταστεί όμως κανείς, δεν μπορεί να έχει έναν κόσμο καλύτερο, πλουσιότερο, πιο ενδιαφέροντα από αυτόν που υπάρχει. Πρόσθετε, είναι πολύ βαθία η επίδραση αυτών των μηχανισμών με τους οποίους προκαταλαμβάνεται η φαντασία σήμερα. Και γι' αυτό βλέπετε στους μηχανισμούς της διαφήμισης
γίνεται τόση κατάφραση του συνθήματος. Φανταστείτε ότι σας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Φανταστείτε εκείνο. Δηλαδή, μας υπαγορεύεται, ναι, μας λένε τι θα μας συμβεί αν το φανταστούμε. Ναι. Δηλαδή, είναι μια συστηματική χειραγώγηση της φαντασίας. Όλοι όμως, σε όλες τις περιόδους της ανθρωπότητας, αν κοιτάξουμε στο παρελθόν, αυτό το οποίο κινούσε τις ψυχές των ανθρώπων και τα πνεύματά τους ήταν η φαντασία. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει στη φαντασία και ένα στοιχείο πιθανής... Κακής χρήσης, ας πούμε. Πώς? Κακής χρήσης, ας πούμε. Κακής χρήσης, ναι. Δηλαδή μία προσπάθεια να τροφοδοτηθούν οι επιθυμίες. Δηλαδή οι επιθυμίες να τροφοδοτήσουν την φαντασία και η φαντασία με τη σειρά της να τροφοδοτήσει την επιθυμία και να γίνει ένας κύκλος φαντασιωτικός, σαν να λέμε. Υπάρχει αυτός ο κύκλος, ο κίνδυνος, δηλαδή να πούμε ότι η φαντασία παραλύει κατά κάποιον τρόπο τη θέληση. Να φανταζόμαστε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν. Θα ήταν καλό να γίνουν ή θα ήταν ευχάριστο να μας συμβούν και έτσι έρχεται μια εξασθένηση της θέλησης, πραγματικά. Αυτό μπορεί να συμβεί, όμως εξαρτάται από τη χρήση της φαντασίας. Δηλαδή, εάν τη φαντασία εγκαίρως την αποδεσμεύσουμε από τις τρέχουσες παραστάσεις και την κατευθύνουμε σε αυτό το οποίο μας υπαγορεύουν οι βαθύτερες πλέον επιθυμίες ή οι ανάγκες μας, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δημιουργική και απελευθερωτική. Mm. Δηλαδή, να μην είναι το υλικό της αυτά τα οποία... οι εικόνες τις οποίες έχουμε δει. Βλέπετε πόσο λίγοι άνθρωποι σήμερα, άμα το αναλογιστούμε, μπορούν να αφιερώσουν ένα χρόνο σε αυτό που λέμε ονειροπόληση ή ρέμβη, ρεμβασμό. Σχεδόν και αυτή η λέξη ίσως προκαλεί ερωτηματικά σε πολλούς. Τι πάνε πει ρεμβασμός, δηλαδή να κάθεσαι και να χαζεύεις, γιατί ένας πρακτικός, ας πούμε, άνθρωπος θα έλεγε να χαζολογάς ή να κάθεσαι και να το μυαλό σου να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Ο χρόνος για το τίποτα, το λένε και κάποιοι. Ναι, ο χρόνος για το τίποτα και ο χρόνος είναι χρήμα. Ναι, Οπότε, λέει, αντί να κάθεσαι να χαζολογάς και να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα αόριστα, μπες μέσα στην πράξη και κίνησε τα πράγματα. Όμως, στην ουσία, όλες οι σοβαρές μαρτυρίες σε αυτό το ζήτημα μας δείχνουν ότι οι μεγάλες αποφάσεις και για τα άτομα, τους ανθρώπους, αλλά και για ανθρώπους που είχαν επιθυμίες μεταρρύθμισης της κοινωνίας ή ανατροπής της κοινωνίας, πέρασαν από περιόδους συγκέντρωσης, περισυλλογής, ρεμβασμού, ο οποίος όμως είχε μια κατεύθυνση. Δηλαδή, έχουμε μαρτυρίες, έχουμε μελέτες, μας δείχνουν τον Κρόμβελ, παραδείγματος χάρη, ο οποίος κάνει την επανάσταση στην Αγγλία, ο οποίος περνάει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του, σε συγκέντρωση, μόνος του, και φαντάζεται, σκέπτεται, οτιδήποτε κάνει, τι μπορεί να ακολουθήσει. Όλοι οι μεγάλοι ριζοσπάστες μεταρρυθμιστές, αλλά και οι θρησκευτικοί ηγέτες, σκεφτείτε τους μεγάλους θρησκευτικούς ηγέτες, τον ιδρυτές των θρησκειών, αποσύρονται. Ο Ιησούς δεν αποσύρεται για να χαράξει τη γραμμή του. Και στις ανατολικές θρησκείες θα το βρούμε αυτό. Υπάρχει και ο Βούδας κάνει το ίδιο. Δηλαδή αποσύρονται, στοχάζονται, συγκεντρώνονται και με τη φαντασία και την θέλησή τους προσπαθούν να χαράξουν έναν δρόμο. Αυτό δεν γίνεται όταν είσαι διαρκώς μέσα σε κίνηση, μέσα στα πράγματα. Ίσως αυτή η πτώση της φαντασίας φταίει και ότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα τεχνολογικό επίπεδο που η φαντασία δεν έχει μόνο άλλη μορφή. Δηλαδή, με την τεχνητή νοημοσύνη μπορώ να φανταστώ εγώ μια εικόνα που θα ήμουν σε ένα βουνό και θα ήταν ένας άνθρωπος και αυτός και αυτός και ο υπολογιστής θα μου φτιάξει αυτή την εικόνα. Ναι. Οπότε πλέον και η φαντασία μας παίρνει μια μορφή, δεν μένει μόνο στο μυαλό. Και εκεί συμβιβάζεσαι κιόλας. Δηλαδή, εγώ τώρα που το είδα, όταν φανταζόμουν κάτι. Φανταστεί αλλιώς, ναι. Ή
έτσι θα είναι. Και μου βγάζει η τεχνητή νοημοσύνη ένα αποτέλεσμα και συμβιβάζω την φαντασία μου και λέω ναι, αυτό ίσως να είναι καλύτερο. Και τη συμβιβάζω με κάτι το οποίο βλέπω. Mm. Οπότε ουσιαστικά το κομμάτι αυτό τη φαντασία που εγώ ήμουν πάνω στο βουνό καταργείται κατά μία έννοια. Mm. Μου το έδειξε καλύτερα, μου το έδειξε μία διαφορετική οπτική. Οπότε πάβει να υφίσταται και στη φαντασία μου και νομίζω πάβει και να είναι και απόκτημά μου κατά μία έννοια. Μα το ζήτημα είναι αυτό που είπε και πριν ο κ. Καραποστόλης, ότι από τη στιγμή που το βλέπεις αυτό, πάβει να είναι φαντασία. Ναι. Από τη στιγμή που το οπτικοποιείς, ναι, και ναι, πάβει να είναι φαντασία. Ναι. Δηλαδή... Ναι. Και δεν είναι μόνο ότι πάβει να είναι φαντασία, πάβει να είναι και ζωή. Δηλαδή η ζωή, η αίσθηση του ζωντανού, πώς μπορούμε να ορίσουμε ότι κάτι είναι ζωντανό, ότι ζούμε, ότι ζούμε μία κατάσταση. Πάντοτε έχουμε την αίσθηση μιας κίνησης, η οποία δεν είναι υπαγορευμένη, δεν έρχεται από μια πηγή συγκεκριμένη που κατευθύνει κάτι, αλλά ότι κάτι αναβλύζει. Αυτό δεν είναι. Όταν λέμε ότι ζούμε έντονα κάτι ή ένα συνέστημα ή μια κατάσταση. Ότι κάτι κινείται, κάτι έχει αναβλύσει από κάπου, το οποίο μπορεί να μην το μπορούμε να το προσδιορίσουμε, αλλά είναι σε κίνηση αυτό το πράγμα. Για να είναι σε κίνηση λοιπόν πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό που θα φέρει αυτό το πράγμα. Άρα που μπορεί να μας εκπλήξει. Άρα που μπορεί να ανατρέψει αυτό το οποίο έχουμε κατά νου. Άρα η φαντασία εδώ, το ότι δηλαδή χειραγωγείται η φαντασία και δεσμεύεται, μας εμποδίζει και το να ζήσουμε. Όχι μόνο να σχεδιάσουμε δράσεις που αναφορούν το μέλλον, διότι δεν μας δίνει την αίσθηση του ζωντανού. Και όταν οι άνθρωποι υπερεπικοινωνούν πλέον με τα ψηφιακά μέσα και δεν αποφεύγουν τις συνάντησεις, όπως κάνουμε εμείς σήμερα μια συνάντηση. Θα μπορούσαμε πιθανόν να κάνουμε μια συζήτηση εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου, έτσι δεν είναι. Mm. Τεράστια διαφορά. Είναι τεράστια, αλλά λέμε είναι τεράστια διαφορά, το αισθανόμαστε, αλλά... Δεν καθόμαστε να σκεφτούμε αρκετά πολλές φορές σε τι συνίσταται αυτή η διαφορά. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι ζήτημα που όλους που μας απασχολεί. Το πιο βασικό με την ανθρώπινη παρουσία είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, και ήδη μας έχει, ο Πλάτων μας το έχει θέσει αυτό το ζήτημα στους διαλόγους του. Λέει ότι με την παρουσία, με την ανθρώπινη παρουσία, πάντοτε τίθεται το ζήτημα της ερώτησης και της απόκρισης. Δηλαδή, εάν κάτι μένει ασαφές ή κάτι διαφέρει στις απόψεις, μπορεί κανείς να το θέσει εκείνη τη στιγμή και να πάρει απάντηση. Ενώ όταν είναι η εξ αποστάσεως η επικοινωνία, οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις, οι διευκρινήσεις, οι συμπληρώσεις, πάντοτε περνούν μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι μηχανική. Δηλαδή υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος δίνεται στην άλλη πλευρά για να το χειριστεί. Άρα μας περιορίζει αυτό που λέγαμε πριν ως προς το ζωντανό, ότι η ζωή και η σκέψη δεν αναβλύζει μπροστά μας, δεν μπλάθεται εκείνη τη στιγμή και δεν είμαστε εμείς συντελεστές της. Δημιουργεί. Μπορεί να είμαστε και να κάνουμε και λάθη, ναι, διαζώσεις, αλλά έχουμε τουλάχιστον την αίσθηση ότι είμαστε μέσα στην κατάσταση, μέσα στα πράγματα. Αυτό είναι η αίσθηση του ζωντανού. Μήπως όμως οι άνθρωποι δεν θέλουν να αισθάνονται αρκετά ζωντανοί. Μήπως αισθάνονται πιο εξασφαλισμένοι όταν τα πράγματα και οι μηχανισμοί έρχονται και τους υποκαθιστούν. Μήπως δηλαδή έχουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια από την κίνηση, ας πούμε, τη ζωή. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ, νομίζω, εύλογο ερώτημα. Είναι αυτό που είπε πριν, ότι στη διαζώση υπάρχει και το περιθώριο λάθος. Ναι. Ενώ αν έχεις την πολυτέλεια του χρόνου, ας πούμε, αν είναι γραπτή επικοινωνία, να γράψεις κάτι, να το διαβάσεις, να σκεφτείς πώς θα φαινόταν, ας το διορθώσω. Αυτό, ναι. Εγώ στην αρχή, κοκκίνησα στο μπατζάρι. Ισχύει. Αλλά το ζήσα, εντάξει, δηλαδή ήταν σε κίνηση. Ήταν όντως μια ζωντανή κίνηση, ναι. Ναι. Αλλά είχαμε και μια, το ζητούσαμε προχθές και με τον Τάσο, ότι αυτό που είπατε πριν, τώρα παίρνω τώρα μια προηγούμενη κουβέντα που είπατε για να σας... δεν ξέρω αν τελειώσετε βασικά με το θέμα της επικοινωνίας από κοντά και από ηλεκτρονικά, αλλά
Είπατε πριν, ας πούμε, για τον Χριστό ή για τον Βούδα που αποσύρονταν και στοχάζονταν. Υπάρχει πολύ διαδεδομένη, είναι πολύ δεδομένη βασικά η άποψη ότι ο στοχασμός, ο προβληματισμός, η φιλοσόφηση, ας πούμε, κατά μία έννοια, είναι περιττές, είναι μη πρακτικές και δεν μετασχηματίζουν σε τίποτα τον κόσμο. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Και εσύ σκέφτεσαι αυτό, ναι. Και αντίθετα, επίσης υπάρχει πολύ συχνά η άποψη ότι με τον ορθολογισμό και μόνο μπορεί κανείς να φτάσει σε όλες τις απαντήσεις. Οπότε δεν είναι περιττά αντίστοιχα, μπορεί η λογοτεχνία ή η φιλοσοφία ή οτιδήποτε άλλο. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι είναι περιττό, επειδή μπορούν να τα βρουν από μόνο σε μια αναρκιστική αντιμετώπιση. Αυτά τα δύο άκρα, νομίζω. Ναι. Οπότε η ερώτηση, νομίζω, είναι ποια είναι η δική μας προσέγγιση. Ναι, βασικά, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον, εάν τίθεται θέμα πρακτικότητας, τι πρακτικές προεκτάσεις έχει ο στοχασμός, και δεύτερον, μήπως είναι λάθος εξ αρχής η ερώτηση περί πρακτικότητας, γιατί το είχα διαβάσει στον Κώστα τον Τζιρόπουλο, ότι έλεγε ότι ο κόσμος σήμερα καταλαβαίνει τα πράγματα μόνο με την έννοια της πρακτικότητας. Και είναι εξ αρχής λάθος ο προβληματισμός επάνω σε αυτό, γιατί δεν είμαστε μόνο πρακτικοί. Έχουμε ψυχή, έχουμε πνεύμα, υπάρχουν και αυτά ούτως ή άλλως. Ναι. Το ζήτημα νομίζω ότι είναι πολύ πιο γόνιμο αν τεθεί στην εξής βάση. Όχι αν είμαστε αρκετά πρακτικοί, λιγότεροι, με φιλοσοφώντας ή σκεπτόμενοι ή μη σκεπτόμενοι, αλλά αν μπορούμε να διευρύνουμε αυτό που λέμε την πρακτική. Δηλαδή να την εμπλουτίσουμε με νόημα. Όχι να αντιπαραθέσουμε την πρακτική απέναντι στο στοχασμό, αλλά το στοχασμό να τον αντιληφθούμε έτσι και να τον ζήσουμε, ώστε η πρακτική μας να αποκτήσει ένα ευρύτερο νόημα, να γίνει σαν να λέμε εμπνευσμένη πρακτική. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πριν να ξεκινήσουμε από το εξής θεμελιώδες ζήτημα, ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολο στους ανθρώπους, σύμφωνα που δέχονται και ασπάζονται μια κυρίαρχη κοσμοθεώρηση των πραγμάτων, να αναφερθούν σε ιδεώδη. Αυτό που λέμε ιδεώδες. Ήδη η λέξη αυτή πολλές φορές θεωρείται ότι είναι συνώνυμη του νεφελώδους, του ανέφικτου, του ηθικά απρόσιτου, πολλές φορές, της ουτοπίας, της χήμερας, έτσι, ωραία. Τι είναι όμως το ιδεώδες? Το ιδεώδες είναι στην ουσία μία αξία, σε πολλές περιπτώσεις, αξία, και οι αξίες πάντοτε μέσα τους έχουν ένα δυναμικό. Αυτό το δυναμικό τι σημαίνει? Ότι εάν τους απευθυνθεί κανείς με τον κατάλληλο τρόπο, αυτές μπορεί να μεταβιβάσουν ενέργεια. Αυτό το οποίο κάνει πολλούς και δυσπιστούν, αυτό που είπε ο Τάσος πριν στην έννοια της αφηρημένης σκέψης, της θεωρητικής σκέψης, της φιλοσοφίας, είναι ότι θεωρούν ότι πάει κανείς εκεί και κατά κάποιον τρόπο κλείνεται εκεί μέσα και κάθεται και ασχολείται και είναι μια πνευματική ιδιοτροπία, σαν να λέμε. Άλλοι παίζουν μπάλα, άλλοι πάνε να βγάλουν λεφτά, άλλοι κάνουν άλλες δραστηριότητες και άλλοι πάνε και σκέπτονται ή φιλοσοφούν. Δεν είναι εκεί όμως το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι εάν σκεφτεί κανείς με έναν ορισμένο τρόπο και συνάψει μια σχέση με τα ιδεώδη ανταποδίδουν, δίνουν ενέργεια. Αυτό είναι που δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αρκετά, ότι ας πάρουμε παράδειγμα ανθρώπους που έχουν βρεθεί κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες ζωής, δηλαδή έχουν δοκιμαστεί από μάρτυρες στις θρησκείες μέχρι κρατούμενους για την ελευθερία της χώρας, τους πολιτικούς κρατούμενους, οι διωκόμενους, οι πρόσφυγες, ανθρώπους που είναι διωκόμενοι, έχουν δοκιμαστεί. Αυτή η εμπειρία ανθρώπινη μας λέει ότι επικαλούνται πράγματα τα οποία ανήκουν είτε στο παρελθόν, είτε ανήκουν στον κόσμο των ιδεών, για να τους στηρίξουν. Άρα τι σημαίνει? Και τους στηρίζουν. Σε πολλές περιπτώσεις τους στηρίζουν. Αυτό μας δείχνει η εμπειρία. Μας δείχνει ότι ο άνθρωπος σε στιγμές δοκιμασίας μπορεί να στηριχθεί σε πράγματα που δεν ανήκουν στα αισθητά.
Αυτό βλέπουμε και ιστορικά, ότι οι ήρωες, ας πούμε, που έχουν καταγραφεί, που έχουμε μείνει, είναι αυτοί που βασίστηκαν σε κάτι ιδεώδες. Ναι, κάτι ήρωες του 21, ας πούμε. Ναι. Ναι, οι ήρωες του 21, δηλαδή ετοιμάζονται, ορκίζονται και μπαίνουν στη μάχη. Αλλά και επαναστάτες, στις κοινωνικές επαναστάσεις το ίδιο. Mm-hmm. Σκέπτονται τους προγενέστερους, σκέπτονται τα επιτεύγματα των άλλων που έχουν ακολουθήσει παρόμοιους δρόμους και εμπνέονται. Είναι το ζήτημα της έμπνευσης, δηλαδή χρειάζεται η έμπνευση. Για να ζήσει κανείς με ένα πιο ενδιαφέροντα και δυναμικό τρόπο, χρειάζεται. Δεν μπορεί να εμπνευστεί κανείς παρά μόνο από κάτι το οποίο δεν είναι αμέσως ορατό και αισθητό και ελέγξιμο μπροστά του. Άρα πρέπει να αναφερθεί σε κάτι το ιδεατό και δει στο ιδεώδες. Επομένως, το ιδεώδες δεν είναι κάτι το οποίο κάθεται εκεί σε έναν κόσμο νεφελώδη και το οποίο μας περιμένει μας για να το σκεφτούμε μέσω των βιβλίων. Πάρτε παράδειγμα την έννοια, ολοξυγνά, είναι ένα ζήτημα που αφορά βέβαια την κατά βάση την φιλοσοφία του Πλάτωνος, έτσι, τον Πλατωνισμό. Σκεφτείτε ότι το αγαθόν στον Πλάτωνα είναι μια έννοια η οποία μπορεί να ενεργοποιήσει την ανθρώπινη δράση. Δηλαδή μας λέει ο Πλάτων είναι αγαθό, είναι αυτό που δίνει στους ανθρώπους την ικανότητα να επιδιώξουν το καλό και το δίκαιο. Άρα κάτι τους δίνει την ικανότητα. Τι γεννιέται από μόνη της. Ενεργεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι, ενεργεί. Λέει τους δίνει τη δύναμη να το επιδιώξουν αυτό. Διότι αλλιώς δεν προκύπτει λέει, από την αντίληψη των πραγμάτων. Δεν είναι ζήτημα συλλογισμού, το να δούμε ότι κάποιος υποφέρει και εγώ μπορώ να τον βοηθήσω. Δεν κάνουμε έναν υπολογισμό εκείνη τη στιγμή, μπορώ ή δεν μπορώ και πόσο μπορώ. Είναι περισσότερο ενεργή μέσα μας, μας κινεί το ιδεώδες της φιλοσπλαχνίας, της ανθρώπινης ομοιότητας, ότι είμαστε όλοι πλάσματα ας πούμε, που μοιραζόμαστε ένα κοινό κόσμο. Αυτό είναι ένα ιδεώδες, αλλά είναι ένα ιδεώδες βιωμένο, ενεργοποιημένο. Το ερώτημα το ουσιαστικό είναι πώς μπορούμε να ασκήσουμε έτσι τη σκέψη μας, ώστε να μπορέσει να δεχτεί αυτή την ενέργεια από τα πάνω. Κοιτάξτε, στη θρησκευτική αντίληψη υπάρχει η διαδικασία της προσευχής. Ας μην μπούμε σε αυτό. Είναι ένας ειδικός χώρος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος απευθύνεται στο υπέρτατο όν, ζητεί κάτι ή απευθύνεται στον ύψιστο αρρωγό να του δώσει βοήθεια για κάτι. Όμως υπάρχει και αυτό που θα λέγαμε επίκληση του ιδεώδους, έκκληση προς το ιδεώδες, που θα τη βρείτε και εκτός θρησκευτικού πεδίου. Δηλαδή, ένας επιστήμον μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζει ή ένας καλλιτέχνης μπροστά σε ένα σχεδόν άλυτο πρόβλημα στην τέχνη του βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ένας μεγάλος ζωγράφος μπροστά σε ή ένας γλύπτης μπροστά και τότε επικαλείται τους μεγάλους προδρόμους του, τους μεγάλους προκατόχους της τέχνης του, με έναν τρόπο που δεν είναι θρησκευτικός, αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε επίκληση στο ιδεώδες, το οποίο όμως είναι ζωντανό, διότι μας λένε οι μεγάλοι μυθιστοριογράφοι, αλλά και άμα δείτε την αλληλογραφία του Van Gogh ή του Ντελακρουά, θα δείτε μεγάλους καλλιτέχνες οι οποίοι στρέφονται προς το ζωντανό πνεύμα των μεγάλων νομοτέχνων και λένε, σαν του λένε, βοήθησέ με να κάνω αυτό το βήμα. Αυτό είναι σαν να εισακούεται αυτή η έκκληση από το πνεύμα αυτό, από το νομό του. Είναι σαν να υπάρχει μία εσωτερική ζωή η οποία συνίσταται από τους εκάστοτε
ζώντες και από τους τεθνεώτες και από τους απότες. Και αυτό και να υπάρχει επικοινωνία και ενεργοποίηση αυτού του δυναμικού. Και έτσι πολλές φορές έρχεται η έμπνευση. Βοηθιέται η έμπνευση σε πάρα πολλές περιπτώσεις ή σε μεγάλες αποφάσεις της ζωής. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι παίρνοντας μεγάλες αποφάσεις ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί ένα πρόσωπο το οποίο του έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στη ζωή του, ένα συγγενή του, ένα φίλο, ο οποίος σε μια ανάλογη περίπτωση φέρθηκε με έναν τρόπο αξιοθαύμαστο. Άρα το ζήτημα, ερχόμαστε εδώ στο ζήτημα της βαθύτερης ουσίας του θαυμασμού. Και ακριβώς γι' αυτό είχατε γράψει σε ένα βιβλίο ότι ουσιαστικά τα πρότυπα είναι το εφικτό, η απόδειξη του εφικτού μέσα στο ανέφικτο, ας πούμε. Και είχαμε γράψει και ένα κείμενο στο site και για τη θυσία που είμαι πριν για ανθρώπους οι οποίοι, ο Τάσος είχε γράψει ένα κείμενο για τη θυσία, για τους ανθρώπους που θυσιάζονται. Γιατί η αλήθεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς τους. Έτσι δεν μπορούν να το αρνηθούν, επομένως επικαλούνται τα ιδεώδη. Και το δεύτερο είναι αυτό με τα πρότυπα, ότι ο κόσμος δεν έχει πρότυπα πλέον. Αυτό σε τι οφείλεται, δηλαδή μήπως αυτή η έλλειψη έμπνευσης που έχουμε και σήμερα οφείλεται στο ότι δεν έχουμε κάποιον να θαυμάσουμε, δεν έχουμε από κάποιον να αντλήσουμε αυτή τη δύναμη, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να αποτελεί την απόδειξη ότι αυτό που εγώ θέλω να κάνω έχει ξαναγίνει, ας πούμε. Δεν είμαι ο πρώτος ο οποίος, ας πούμε, θα πάει στο ανέφικτο, που είναι ένας γκρεμός που απλά θα τσακιστώ. Ναι, σωστά. Ότι υπάρχει δηλαδή μία, όχι εγγύηση φυσικά, αλλά μία προγενέστερη εμπειρία που δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να υπερβεί τις δυνάμεις του, αυτές που νομίζει ότι έχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά για το θαυμασμό, γενικότερα πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής. Να καταλάβουμε ότι είναι μία κίνηση πάντοτε από το κατώτερο προς το ανώτερο. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μία κίνηση από κάτι προς κάτι διαφορετικό, αλλά είναι από κάτι που αισθάνεται ότι στερείται ορισμένων στοιχείων για τη δράση του σε κάτι το οποίο τα κατέχει από τα στοιχεία, που είναι πληρέστερο. Υπάρχει μια κίνηση προς τα άνω. Αυτό είναι. Α, δεν είναι οριζόντια. Δεν είναι οριζόντια. Ναι. Δηλαδή αυτός ο οποίος θαυμάζει, στο πρότυπο θαυμάζει κάτι το οποίο αισθάνεται ότι δεν το έχει μεν, αλλά βρίσκεται στο δρόμο πιθανό να το πλησιάσει. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Τώρα, θα μου πείτε τι μπορεί να είναι αυτό. Είναι πολλά πράγματα. Αυτό το οποίο ο άνθρωπος, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι θαυμάζουν, είναι το θάρρος, η γενναιότητα. Δηλαδή, το να αποδεικνύει ο άνθρωπος ότι έχει δυνάμεις οι οποίες είναι δυνατόν να αμφισβητήσουν την δύναμη των πραγμάτων. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι πράγμα, έχει βούληση, έχει ψυχή. Οι δυνάμεις του λοιπόν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη δύναμη των υλικών πραγμάτων, της αδράνειας, γιατί η ύλη είναι αδράνεια. Από την πλευρά του ανθρώπου έρχεται η ενέργεια. Αυτό το οποίο δηλώνει το θάρρος είναι ότι ο άνθρωπος ξεπερνάει μέσα του έναν τρομερό νόμο της αδράνειας και της συρρήκνωσης που τον περιγράφει στην ουσία τον στοιχειοθετεί ο φόβος. Ο φόβος είναι σαν να λέμε το στοιχείο της ύλης μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή η ύλη έρχεται και απειλεί τον άνθρωπο με τη δύναμή της. Σου λέει ότι θα συμβούν πράγματα δύσκολα, θα πεινάσεις, θα κρυώσεις, θα πονέσεις, θα σου λείψουν πράγματα, όλα αυτά αφορούν το σώμα σου, τις αισθήσεις σου και στο λέει κάτι υλικό, το οποίο μπορεί να μην έχει εμφανιστεί και δεν έχει το φόβο, αλλά είναι η προσδοκία κακού. Ότι κάτι το κακό και σε σχετικά σύντομο χρόνο θα έρθει και θα κυριαρχήσει πάνω μας. Το θάρρος όμως είναι η απάντηση που δίνει ο άνθρωπος σε αυτό το φόβο. Δεν είναι η απουσία φόβου. Είναι η υπερνίκηση του φόβου. Τον Απολέον το λέει αυτό, νομίζω.
Ο Ναπολέον έλεγε ότι δεν θαυμάζει, ας πούμε, νομίζω τον Αχιλλέα, επειδή δεν ένιωθε φόβο, δεν ένιωθε ότι κινδυνεύει από κάτι, αλλά θαύμαζε τον στρατιώτη ο οποίος φοβόταν το θάνατο, παρόλα αυτά τον υπερνικούσε, ας πούμε. Ναι. Ξεπερνούσε αυτό το φόβο και πολεμούσε. Ναι. Και το έλεγε σε μια τέτοια, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Το θάρρος είναι αυτή η υπερνίκηση του φόβου. Θα μου πείτε, το περιεχόμενο του θάρρους είναι πάντοτε αποδεκτό, ή μπορεί να υπάρχει και ένα περιεχόμενο που μπορεί να μην είναι αποδεκτό ή να μην είναι επιθυμητό. Ας πούμε, ο τρομοκράτης μπορεί να ρισκάρει τη ζωή του και να πάρει φόρη και να μην κοιτάξει τίποτα. Είναι θαραλέο. Είναι. Άρα, μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο του θάρρους. Πολλές φορές το θράσος μπορεί αυτός που το έχει να το μεταφράσει μέσα του ως θάρρος για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ναι. Το διαφορίζετε, νομίζω, βέβαια, στο βιβλίο σας. Λέτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κουρδίζουν τον εαυτό τους να μπορέσουν να βγάλουν αυτό το θράσος, όμως, ουσιαστικά. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ανδρείοι. Ίσως και αυτή είναι μια έννοια που πρέπει να εισάγουμε σιγά-σιγά. Ας πούμε και στη συζήτησή μας τώρα, να καταλάβουμε τη διαφορά, ας πούμε. Ναι. Αν υπάρχει. Ναι, ναι. Ο ανδρείος, σύμφωνα με τον ορισμό του Αριστοτέλη, είναι αυτός ο οποίος πράττει, αγωνίζεται και πράττει υπέρ του καλού. Δηλαδή υπέρ αυτού το οποίο αξίζει να γίνει. Όλοι δηλαδή θα το θεωρούσαν ότι καλό είναι να γίνει. Για χάρη της χειρονομίας, για χάρη της πράξης. Δεν το κάνει ούτε για να αποσπάσει ένα όφελος, ούτε καν για την επιδοκιμασία των άλλων, ούτε για κάποιο άλλο σκοπό. Θεωρεί ότι αυτή η πράξη, η χειρονομία του να επιδίδεις θάρρος, του να αμφισβητείς τη δύναμη των πραγμάτων, είναι κάτι που ταιριάζει στον άνθρωπο. Αυτό είναι το ανδρείον. Και το άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι το θάρρος ίσως να μην είναι η πιο αψεγάδιαστη αρετή, γιατί όπως είπαμε μπορεί να υπάρχει και θάρρος στον κακό, έτσι, από τον οποίο θέλει να εκδικηθεί. Και στη μανία το αποκτά θάρρος και αψηφάκομαι κάθε κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά όμως, το θάρρος μπορεί να μην είναι η πιο αψεγάδιαστη αρετή, αλλά είναι η βάση κάθε αρετής. Γιατί μπορείς να κάνεις κάτι καλό χωρίς να υπάρχει μια βάση θάρρους. Σκεφτείτε, ας πάρουμε τις αρετές, σύμφωνα τουλάχιστον με την αρχαία ελληνική σκέψη. Δικαιοσύνη, σοφροσύνη, φρόνηση και ανδρεία. Η φρόνηση. Η φρόνηση είναι η επιλογή των κατάλληλων μέσων για την επίτευξη ενός σκοπού. Έχει ένα πρακτικό χαρακτήρα. Ενώ η σοφροσύνη είναι πιο κοντά στην εγκράτεια. Ναι. Στο να περιορίζεις να μην παρασύρεσαι από τις επιδιώξεις σου. Σκεφτείτε, κάθε αρετή μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες. Προϋποθέτει μια ισχυρή δόση θάρρους. Γιατί, ας πάρουμε τη δικαιοσύνη. Θέλει κανείς να είναι δίκαιος στις κοινωνικές καταστάσεις, στις σχέσεις του, στους φίλους του. Για να είσαι δίκαιος, δεν πρέπει όταν παρουσιαστεί μπροστά σου μια αδικία να έχεις το θάρρος να την πολεμήσεις. Μπορείς να είσαι δίκαιος αν δεις μπροστά σου μια ατιμία, μια σκληρότητα, μια κακότητα, αν δεν αντιδράσεις και δεν μιλήσεις και δεν δείξεις θάρρος, δηλαδή να το αντιμετωπίσεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι είσαι δίκαιος, γιατί άφησες το άδικο να κερδίσει έδαφος. Πάρετε την σοφροσύνη που είπαμε, την εγκράτεια, δηλαδή το να περιορίζεις αυτά τα οποία θέλεις. Δεν θέλει ένα θάρρος να τα βάζεις με τις επιθυμίες σου. Ναι. Θέλει θάρρος. Δηλαδή, σου κοστίζει. Κοστίζει σαν έναν άνθρωπο να πει ότι αυτό που επιθυμώ έχει βλαπτικές συνέπειες. Αυτό ή μπορεί να έχει και για μένα και για άλλους. Δεν μπορώ να διαφορήσω γι' αυτό. Η φρόνηση επίσης, τα μέσα τα οποία θα επιλέξεις. Πρέπει να έχεις το θάρρος να απαρνηθείς ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Και να διαλέξεις αυτά τα οποία είναι τα πιο κατάλληλα. Και στην ανδρεία, κατά μείζον λόγο. Άρα το θάρρος είναι η βάση κάθε αρετής. Εδώ όμως βλέπουμε, για να έρθουμε στις συνθήκες της εποχής μας, ότι σήμερα κυριαρχεί το κόσμος από φόβους. Κάθε λογής. Κάθε λογής. Δηλαδή βλέπετε
ότι το παραμικρό το αισθάνεται κανείς και το αντιλαμβάνεται και φροντίζουν να μας κάνουν να το αντιλαμβανόμαστε σαν απειλητικό, σαν κάτι το οποίο μπορεί να μας παραλύσει και για κάτι το οποίο πρέπει να καταφύγουμε σε κάποιες προστασίες. Από την καταστροφή του περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή που εμφανίζεται πια σαν κάτι το εντελώς ανεξέλεγκτο και σαν ένας μεγάλος φόβος και σιγά σιγά διαποτίζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι αυτό μια αυξανόμενη επίδραση. Ναι, μια αυξανόμενη ένταση. Ένταση η οποία παραλύει αυτό που λέγαμε στην αρχή της συζήτησής μας, τη θέληση για τη ζωή και για το μέλλον που είπες Άγγελε πριν. Δηλαδή, κοίταξε, εάν σκεφτούμε, συγκρίνουμε όλες τις εποχές σχεδόν της ανθρωπότητος, του πολιτισμού μας, όλες είχαν μία, δεν θα έλεγα εμπιστοσύνη στο μέλλον, αλλά μία θέληση να φανταστούν το μέλλον ή να κινηθούν προς την κατεύθυνση ενός μέλλοντος στο οποίο το προσδιόριζαν οι ανάγκες και οι επιδιώξεις τους. Σήμερα δεν αισθάνεται κανείς και δεν υπάρχει η εμφάνιση στη σκέψη των ανθρώπων ενός μέλλοντος για το οποίο αξίζει να καταβάλουν προσπάθειες. Βλέπετε, ακόμα και στην εκπαίδευση, ακόμα και στην οικογενειακή ζωή, οι γονείς, υπάρχουν γονείς οι οποίοι διστάζουν να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους για πολύ, γιατί οι ίδιοι μέσα τους, μπορεί να μην το ομολογούν, αισθάνονται ότι δεν ξέρουμε πού αυτό θα καταλήξει. Επομένως, καταργείται η έννοια της συμβουλής, ακόμα και της συμβουλής. Δηλαδή, δικαίως θα πει και ο άλλος και που ξέρεις ότι εδώ τα πράγματα και μας λένε κάθε τόσο, από τους πολιτικούς αρχηγούς μέχρι τους επιστήμονες και τους παραεπιστήμονες, ότι ο κόσμος είναι φοβερά περίπλοκος. Αυτή η λέξη πια ότι είναι περίπλοκος. Θα αλλάξει δραστικά. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Όταν δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη, τι κάνει? Πάει να καταφύγει σε αυτόν ο οποίος του λέει ότι έχω κάποια κλειδιά στη διάθεσή μου. Άρα υπάρχει μία εξασθένιση της θέλησης που οφείλεται στο ότι το μέλλον δεν εμφανίζεται με σχετική, θα μου πείτε, το μέλλον παραμένει, είναι πάντα άγνωστο, αλλά η κίνηση προς το μέλλον έχει σημασία και φυσικά εδώ σχετίζεται το ζήτημα με το θέμα της ελπίδας. Άλλη μια λέξη που ηχεί πάρα πολύ περίεργα στα αυτιά των περισσότερων, δηλαδή και εδώ πάλι συνδέεται με την έννοια της χήμερας, ότι ένας που ελπίζει μήπως είναι αφελής. Τι πάει να πει να ελπίζεις? Εδώ γίνεται μία σύγχυση ανάμεσα στην επιθυμία και στην ελπίδα. Η επιθυμία είναι η διέγερση της ψυχής η οποία θέλει να αποκτήσει κάτι σε σχετικά σύντομο μέλλον. Διεγείρεται από αυτό το οποίο θέλει να αποκτήσει. Η ελπίδα έρχεται όταν αρχίζει κανείς και εκτιμά τις πιθανότητες που έχει να επιτευχθεί αυτό. Αν είναι λίγες, αρκετές, πολλές, τότε τίθεται το ζήτημα της ελπίδας ή όχι της ελπίδας, ή του ανέλπιδου. Επομένως δεν είναι το ίδιο. Και η δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι ότι η επιθυμία σπρώχνει τον άνθρωπο σε κινήσεις που τις χαρακτηρίζει ανυπομονησία. Δηλαδή, επιθυμεί κανείς, θέλει να το αποκτήσει αυτό που επιθυμεί. Δηλαδή, βιάζεται. Έχει μία σπουδή στις κινήσεις του. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει, είναι οπλισμένος περισσότερο με υπομονή, η οποία όμως δεν είναι δείγμα αδυναμίας. Δηλία, ας πούμε, δεν είναι δηλία. Ναι, γιατί υπάρχουν κάποιοι, σωστά λες Μέρη, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι μια μεταμφιασμένη αδυναμία η ελπίδα. Αφού δεν μπορείς να επιδιώξεις, να υπηρετήσεις τα πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν, κάθεσαι και ελπίζεις, σαν να λέμε. Δεν είναι αυτό όμως. Η υπομονή και η συγκράτηση της ελπίδας έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι στη βαθύτερη ουσία της
Η ελπίδα είναι για κάτι το οποίο ξεπερνά το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει την επιθυμία. Γι' αυτό δηλαδή, και καταρρύπτεται πιο δύσκολα σε σχέση με την επιθυμία που μπορεί να απογοητευτούμε και να σταματήσει πολύ γρήγορα η επιθυμία. Ναι. Εγώ δεν το κατάλαβα, να πω την αλήθεια. Ναι. Ναι, αυτό που εξηγεί είναι ότι η ελπίδα έχει μια βαθύτερη βάση. Ότι ενώ η επιθυμία, ας πούμε, είναι σε κάτι πιο βραχυπρόθεσμο. Οπότε στην πρώτη δυσκολία ψιλοφεύγει. Ναι. Okay. Ναι. Και η επιθυμία, κατά κάποιον τρόπο, είναι σαν να, στην επιθυμία να υπάρχει η συνείδηση ότι με την πρώτη δυσκολία μπορεί να υποχωρήσει και να απογοητευτεί. Προειδεάζει και τον εαυτό σου κάπως. Ναι, τον προειδεάζει. Γι' αυτό και συνδέεται με αυτό που λέγαμε πριν, ετοιμάζεσαι να την υποκαταστήσεις με μια άλλη επιθυμία. Δηλαδή να ξεφύγεις. Αυτό που λέγαμε, αποφυγή της δοκιμασίας. Εγώ δεν ξέρω. Θέλω να πάνω σε αυτό. Έχω ένα προβληματισμό εδώ καιρό ότι πλέον δεν φαίνεται πουθενά κάποιο όραμα να μας παρουσιάζεται, κάποια ελπίδα για το μέλλον. Αντιθέτως, διαρκώς ακούμε, τουλάχιστον σε αυτές τις ηλικίες που είμαστε, ότι για την κλιματική αλλαγή που έχει γίνει πλέον θρησκευτικό σχεδόν το κίνημα. Δηλαδή, ότι μόνο με την καθημερινότητά μας επιβάλλουμε το περιβάλλον και με οτιδήποτε κάνουμε απλά βλάπτουμε το περιβάλλον. Ταυτόχρονα ότι και μόνο με το φίλο μας, το αντρικό φίλο, και μόνο που ζούμε ως άντρες καταπιέζουμε και μόνο με την παρουσία μας. Ταυτόχρονα και μόνο που, ας πούμε, έχει κάποιος είναι άσπρος, είναι κάποιος φίλος αντίστοιχης, καταπιέζει λόγω των προγόνων του κάποιον. Και είμαστε διαρκώς σε μια διαρκή ενοχική κατάσταση που χωρίς κάποιο όραμα ή χωρίς κάτι να προσφέρεται ως, ας πούμε, αντιστάθμισμα, απλά διαρκώς πρέπει να σας ζητάμε συγγνώμη και σε μια διαρκή απεσιοδοξία για το μέλλον. Με το ζούμε όλοι απογοητεύονται. Δηλαδή, πού οδεύουμε, τι πρέπει να. Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχουν, να υπάρχει κάτι, ένα σφάλμα σε αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, το οποίο και δεν μπορεί και να διορθωθεί. Αφού υπάρχουμε, υπάρχει ένα. Αυτό. Ναι. Πώς θα διορθώσουμε το σφάλμα του να υπάρχουν. Ναι. Όντως ισχύει αυτό που λες, Τάσο. Το ζήτημα είναι σε σχέση με το όραμα. Και είναι μια λέξη που έχει κακοπάθει στα χίλια πολλών επισήμων, έτσι, όχι μόνο το όραμα. Είναι το να φανταστεί κανείς, όπως λέγαμε για την απελευθέρωση της φαντασίας, και να επιδιώξει έναν κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι θα είναι περισσότερο ανθρώπινοι. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που θεωρούμε ότι είναι το βασικό χαρακτηριστικό που αξίζει να έχει ο άνθρωπος, που για να είναι άνθρωπος, έτσι, το οποίο μπορούμε να το πούμε ότι είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, η ελευθερία του να συνδέει τις σκέψεις με τις πράξεις του. Δηλαδή, μπορεί να μην πετυχαίνει σε αυτά που κάνει, να μην είναι τα σωστότερα, όμως να έχει την αίσθηση ότι είναι δημιουργός καταστάσεων. Ερχόμαστε στο ζήτημα το πιο ζωτικό από όλα, που είναι η ζωή ή ο θάνατος της δημιουργικότητας. Πρέπει να δούμε τι είναι δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος δεν αυτό που λέμε το σφάλμα του να υπάρχει. Ναι, υπάρχει ένα σφάλμα, ένας περιορισμός. Για να ξεπεραστεί αυτό, πρέπει να δημιουργήσει κάτι. Και πιστεύω ότι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται μη χρήσιμοι και επίσης ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον. Δηλαδή ότι δεν είναι ποτέ στα χέρια τους το να επηρεάσουν το μέλλον. Θεωρούν δηλαδή μόνιμο ότι υπάρχουν 10 άνθρωποι στον κόσμο, ναι, οι οποίοι μονίμως επηρεάζουν το μέλλον και εγώ είμαι εντελώς αδύναμος μπροστά τους. Ναι. Δηλαδή τίθεται και αυτό το ζήτημα εδώ. Επηρεάζουμε το μέλλον μέσα από τη δημιουργία μας. Ναι. Έστω ίσως μικρές πράξεις, ή πρέπει να γίνουμε, ας πούμε, πρωθυπουργοί όλοι. Ναι. Για να... πρέπει να ορίσουμε το ποια είναι η βαθύτερη ουσία της δημιουργικότητας, επομένως. Ναι. Είναι η εμφάνιση στον κόσμο καινούριων πραγμάτων. Καινούριων, ως καινούριων, δηλαδή του νέου. Θα πει κανείς τότε η καινοτομία, το να φέρεις κάτι νέο είναι δημιουργία. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι αυτό το ζήτημα της δημιουργικότητας. Είναι η δημιουργικότητα, είναι η πράξη με την οποία ο άνθρωπος φέρνει κάτι το νέο, αντλώντας από αυτό που ήδη υπάρχει, και είναι έτσι που είναι σαν να το συνεχίζει, αλλά όχι το ίδιο, άρα διασυνδέεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι υπάρχει μια διάρκεια. Ο άνθρωπος κατά βάση θέλει να διαρκέσει πέρα από τη ζωή του. Θέλει να διαιωνιστεί. Άρα δημιουργό δεν είναι να φτιάχνει καινούργια πράγματα τα οποία θα τα διαδεχτεί ένα άλλο καινούργιο πράγμα και το άλλο καινούργιο πράγμα ένα άλλο.
Γιατί αυτό δεν θα μου δώσει την αίσθηση της διάρκειας, της διαιώνησης. Είναι να αντλήσω από το παρελθόν, από αυτό που έχει δημιουργηθεί, αυτό που κρίνω και αισθάνομαι ότι είναι ζωντανό, ώστε να ενταχθώ σε αυτή τη ροή της διάρκειας, σε αυτή τη ροή που ξεπερνάει τον βραχυχρόνο. Το θέμα, θα μου πείτε, είναι επομένως να αντλήσουμε από το ζωντανό παρελθόν. Από ποιο παρελθόν, τι στοιχεία από το παρελθόν. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα σωρό πολύ βασικά ζητήματα, δηλαδή και στο θέμα της σκέψης, δηλαδή τι σκεφτόμαστε από το παρελθόν ή τι αντλούμε από το παρελθόν από άποψη πολιτισμού, από άποψη κληρονομιάς, άλλη μια λέξη που αποθήκη, πανεπιστήμιο, είμαστε κληρονόμοι. Είμαστε κληρονόμοι ή δεν θέλουμε, κάνουμε αποποίηση κληρονομιάς όπως είναι σήμερα της μόδας. Είμαστε κληρονόμοι και ποιων στοιχείων. Κοιτάξτε, υπάρχουν, ας πούμε, στη γραμματεία μας μύθοι, θρύλοι, ιστορίες, οι οποίες περιμένουν ακόμα τους νεότερους δημιουργούς, ενώ στον καλλιτεχνικό χώρο, να αντλήσουν από αυτούς. Έχουμε πάρα πολύ λίγα παραδείγματα, δυστυχώς, στην ελληνική περίπτωση. Έμπνευσης, όπως λέγαμε πριν, από αυτό. Το οποίο όμως είναι σαν να ζητάει ένα είδος συνέχειας. Στις παλαιότερες εποχές δεν υπήρχε αυτό που λέγουμε φόβος και δισταγμός απέναντι στο πώς θα σχεδιάσουμε κάτι το καλύτερο. Πάρτε παράδειγμα τα αναγνωστικά, εσείς βέβαια είστε πολύ νεότεροι, τα αναγνωστικά που δίνανε στα σχολεία, στα δημοτικά. Άμα μπορείτε να τα έχετε ποτέ. Που είναι δύο παιδάκια σε ένα κουτσουρό. Όχι, τα αναγνωστικά, άλλο πράγμα. Πείτε. Δεν νομίζω, σε διάφορες τάξεις του σχολείου. Θα άξιζε να τους ρίξετε μια ματιά. Θα τα βρείτε σε πολλά σημεία αφελή, δηλαδή με την έννοια ότι είναι σχηματικά, αλλά θα διακρίνετε και το εξής, ότι είναι αυτό που λέγαμε, υπάρχει μια όρεξη για δουλειά, για το μέλλον. Δηλαδή, σας φέρω ένα παράδειγμα, ένα βιβλίο που έκανε θράψη στο σχολείο και ήταν και αγαπήθηκε και από τα παιδιά και γενικά λιγότερα στα ψηλά βουνά. Α, ναι. Νομίζω έγινε και θεατρικό. Ναι, γνωστό, ναι. Ναι, γνωστό. Το αναφέρω και στο βιβλίο μέσα το για την αγάπη. Αυτό τι μας λέει το αναγνωστικό στο σχολείο. Είναι μια ομάδα μικρών παιδιών τα οποία τα πάνε σε ένα βουνό και τα αφήνουν να πορευτούν και να ανακαλύψουν τη ζωή του δάσους. Χωρίς καθοδήγηση. Έχουν μόνο κάποιον ο οποίος τους δείχνει τα κατατόπια, έτσι παλαιότερος. Και βλέποντας τα προβλήματα στο δάσος, την καταστροφή, την υλοτόμηση χωρίς περιορισμούς, πολλά προβλήματα, αισθάνονται ότι μπορούν να είναι οι φύλακες αυτού του θησαυρού. Ότι να το αναλάβουν, δηλαδή, την προστασία αυτού του. Αλλά το δείχνει, οι εμπειρίες τους είναι, πηγαίνουν σταδιακά πώς το βλέπουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάτι που τους αρέσει πολύ και λίγο πιο γάτο το βλέπουν και έχει καταστραφεί. Μετά βλέπουν σε ένα σημείο μία βρύση. Επειδή έχουν διψάσει πάρα πολύ και βρίσκουν μια δύση, λέει τι ωραία, και κάποιος τους πληροφορεί ότι αυτή τη βρύση την έφτιαξε κάποιος, έδωσε τα λεφτά του που δεν είναι απλούσιος και τη χάρισε σε όποιον περνάει από εκεί να πιει νερό. Και αυτό τους διαγείρει τη φαντασία. Δηλαδή ότι ποιος να ήταν αυτός, μετά η βρύση τους γεννάει κάποιες σκέψεις μέσα στο δάσος, πώς το μπορούσαν να τη ζωγραφίσουν, να φτιάξουν κάτι από αυτή. Θέλω να πω ότι βλέποντας τη φυσική πραγματικότητα και ζώντας την, εμπνέονται επειδή φαντάζονται το ρόλο που μπορούν να παίξουν στα πράγματα. Είναι αυτό που είπες εσύ. Αισθάνονται ότι μπορούν να παίξουν ρόλο για το μέλλον. Και γίνονται, ας πούμε, φρουροί του δάσους, αυτά τα μικρά παιδιά. Αυτό είναι για μένα ένα καθοριστικό σήμερα. Δηλαδή μπορεί η νέα γενιά εσείς να κάνετε πράγματα έχοντας την αίσθηση ότι αυτά τα οποία κάνετε αλλάζουν τον κόσμο. Και ξέρετε ότι τον αλλάζουν.
Απλώς εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι, τι επιπτώσεις έχουν, τι επίδραση έχουν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί τις ενέργειές σας, θα κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις ενδεχομένως, στην οποία εσείς μπορεί να μην φανταστείτε ποιος είναι. Και αυτές μπορεί να καρποφορήσουν μετά από κάποιο χρόνο. Όπως και σε εμάς δεν συνέβη, δεν έρχεται στο μυαλό μας πράξεις ανθρώπων ή φίλων μας, συγγενών μας, που μας έρχονται μετά από χρόνο σε κάποιες κρίσιμες περιστάσεις. Ναι, ναι. Εγώ αυτό που βλέπω και σήμερα είναι ότι θα σκεφτούμε πρώτα πώς να ρίξουμε την ευθύνη στον άλλον και μετά τι ευθύνη έχουμε εμείς για κάτι και τι ρόλο παίζουμε σε αυτό. Δηλαδή, στην ιστορία που είπατε, στο μυαλό μας δεν θα πάει πώς θα αλλάξουμε εμείς την κατάσταση, αλλά ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ποιο να κατηγορήσουμε που βρίσκεται το δάσος σε αυτή την κατάσταση. Ποιος ευθύνεται. Πώς να το φτιάξω εγώ. Να το καταγγείλουμε. Έκανε λάθος τη βρύση ή τα λεφτά που έδωσε όταν είχε κλέψει. Θα το βρούμε τη λύση. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι αρκετά ενεργητικός ρόλος για μας. Από να αναζητήσουμε κάποιον ο οποίος δεν έκανε. Είναι μιζέρια νομίζω, μιζέρια σκέψη. Πάμε ένα βήμα πίσω στο τι φταίει, αλλά χωρίς μετά να κάνουμε και το ένα βήμα μπροστά, τι θα κάνω εγώ για να το φτιάξω. Ναι, ναι. Είναι να πιστούμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν για να ενεργεί. Δηλαδή, εάν αποφεύγει να ενεργήσει, θα αισθανθεί πάντοτε ενοχή. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος αποφεύγει να ενεργήσει, αισθάνεται ενοχή απέναντι στην, ακυρώνοντας τη συνουσία τη ζωτικότητά του. Και αυτή η ενοχή μπορεί να πάρει δύο μορφές. Ή θα μείνει ενοχή και θα στραφεί κατά του εαυτού, οπότε έχουμε μια τάση αυτοκαταστροφικότητας, από κατάθλιψη μέχρι πολλές άλλες μορφές, έτσι, βασανιστικές για τον ίδιο τον άνθρωπο, το άτομο, ή θα στραφεί προς τα έξω, δηλαδή θα αναζητήσει υπετίους και θα προβεί σε ενέργειες βίας. Δηλαδή η βιοπραγία είναι πάντοτε μία κίνηση στην οποία προβαίνει κανείς όταν έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον εαυτό του. Που σημαίνει όχι όταν θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, όπως συνήθως λένε, οι άνθρωποι που κάνουν ενέργειες βίας, ότι έχουν αδικηθεί, έχουν περιοριστεί, έχουν πληγωθεί. Ισχύει και αυτό. Αλλά είναι και ότι δεν έχουν κάνει αυτοί αρκετά πράγματα για να αντιμετωπίσουν αυτό το οποίο τους έχει συμβεί. Στο μέτρο των δυναμιών τους. Και αυτό το έλλειμμα ενεργητικότητας είναι αβάστακτο για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι προτιμότερο να αποδίδεται σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των πραγμάτων παρά αποφυγής τους. Γιατί αυτό δεν μπορεί να το αντέξει. Και γι' αυτό θα θελήσει η εποχή μας αυτό τελικά, γιατί το ξέρει ο κόσμος σήμερα, ο κόσμος του εμπορίου, ο κόσμος των συμφερόντων, των μεγάλων, το ξέρει αυτό και προτείνει ως αντίδοτο την διασκέδαση. Αυτή είναι το μεγάλο όπιο, το ισχυρό όπιο σήμερα κυρίως για την νεότητα, για τις νέες γενιές, αλλά και γενικά για τον συνολικό πληθυσμό, για τους ανθρώπους. Δηλαδή τους δίνει τη διασκέδαση με ένα τέτοιο τρόπο που είναι αναγκαία η διασκέδαση για να μπορεί κανείς να αναπαύεται, για να μπορεί να διακόπτει την καθημερινότητα ή να μπορεί να εορτάζει, να καταλύει δηλαδή τους κανόνες της υποχρεωτικής ζωής, του να κυνηγάει κανείς τον επιούσιο, όμως πέραν του αναγκαίου σπρώχνουν τους ανθρώπους να καταφύγουν στη διασκέδαση για να μην σκέπτονται καθόλου αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν κάνει και τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ζήσει. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή η συστηματικότητα με την οποία γίνεται είναι το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή ο ολοκληρωτισμός του πράγματος, το ότι κλείνεται κανείς και η ένταση με την οποία σπέβδουν οι άνθρωποι στη διασκέδαση είναι σαν να αρπάζονται απεγνωσμένα. Γι' αυτό βλέπετε στη διασκέδαση, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει το στοιχείο της χαράς. Ναι. Απλά της εκτόνωσης, ας πούμε. Ναι, δηλαδή σε εκφράσεις των ανθρώπων. Δεν το βλέπετε και στο δικό σας τον κόσμο. Υπάρχει μία εκφόρτιση ενδεχομένως, μία ένταση, μία φευγαλές στιγμές ευχαρίστησης, αλλά υπάρχει και ένα σφίξιμο, ότι
μας κατατρίχει η ιδέα ότι αν αυτό θα επιτύχει. Αν θα επιτύχει η απόδραση. Στην ουσία πρόκειται για απόδραση. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ. Εγώ το έκανα πάντα με το συνέστημα του επόμενου πρωινού. Ας πούμε, όταν ξυπνούσες μετά τη διασκέδαση, που σκέφτεσαι τον εαυτό σου χτες. Και συνήθως ντρέπεσαι. Συνήθως ντρέπεσαι, για να είμαστε ειλικρινείς. Συνήθως λες αυτό. Εντάξει, τελικά, ναι, αυτό δεν είναι χάρηκα, ας πούμε. Δεν θα ήθελα να είμαι αυτός για το υπόλοιπο της ζωής μου, κατά μία. Ναι, αυτό. Εντάξει, οι παλιές μορφές ζωογόνησης των ανθρώπων έχουν χαθεί. Και θα έλεγα αυτοζωογόνησης. Σκεφτείτε την παλιά συντροφιά, την παλιά παρέα, ας πούμε, όπως λέγαμε, έτσι, στις παλαιότερες εποχές. Με πόσο λίγα μέσα μπορούσαν και δημιουργούσαν μια εορταστική ατμόσφαιρα, μια χαροπή ατμόσφαιρα. Και αυτά τα λίγα μέσα αφορούσαν τι, στην ουσία, τη χρήση της γλώσσας, την ομιλία του. Συνομιλία ήταν. Αλλά πόσα πράγματα γινόντουσαν μες στη συνομιλία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε στις παλιές συντροφιές και στην επαρχία κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, στις γειτονιές, υπήρχε αυτό που λέγαμε διακομόδηση των δεινών. Δηλαδή υπήρχαν αναποδιές, ατυχήματα, δυσκολίες που τα συνέδεαν με κάποιους ανθρώπους και αυτό το διακομοδούσαν. Δηλαδή πώς φέρθηκε κανείς, τι έπαθε, τι του συνέβη, γελούσαν οι επόμενοι, βγάζανε ένα συμπέρασμα στην ουσία μέσα από αυτή την διασκέδαση και το ευτράπελο, βγάζανε κάποια πορίσματα της ζωής και διορθώνονταν. Δηλαδή στο χωριό θα στιγματιζόταν κάποιος ο οποίος ήταν ανεπαρκής απέναντι στις κατάστασεις, στις δυσκολίες. Ένας άλλος τον διακομωδούσε. Μετά στις άλλες μορφές σύναξης και εκεί υπήρχε μια αλληλοζωογόνηση. Οι άνθρωποι αφηγούνταν. Σήμερα υπάρχει αφήγηση. Δεν την έχει υποκαταστήσει η ανεκδοτολογία. Σε πάρα πολλές συντροφιές το ξέρετε ότι σερβίρονται και ανταλλάσσονται ανέκδοτα. Και όσο πιο σύντομα τόσο το καλύτερο. Και όσο πιο σύντομα, ναι, γιατί υπάρχει και το άγχος μη τυχόν και δεν πετύχει. Δεν είναι αρκετά... Yeah. Ενώ σκεφτείτε τον παλιό αφηγητή, τον άνθρωπο που λέει ιστορίες, τον άνθρωπο δηλαδή τον ηλικιωμένο που κρεμώσουν από τα χείλη του. Αυτά για αυτό δεν ευθύνεται μάλλον. Ενώ επειδή και εμείς λέμε συχνά και με την Άγγελ ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν παραδείγματα στην ηλικία μας, πρότυπα φιλίας αληθινής να μας εμπλέουν και εμάς. Και αυτό δεν ευθύνεται το γεγονός ότι και εμείς δεν έχουμε αυτό, δεν κυνηγάμε κάτι παραπάνω από τη διασκέδαση. Με αποτέλεσμα, όπως λέει ο Αριστοτέλης, ότι έχουμε μάλλον φιλίες ευχαρίστησης. Δηλαδή ότι ταυτιζόμαστε στο επίπεδο ότι απλά περνάμε καλά. Ναι. Οπότε νομίζω εμείς φταίμε γι' αυτό. Ότι πρέπει εμείς, από τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν αναζητάμε την αρετή, πώς θα κάνουμε συντροφιές που θα έχουν όντως νόημα, που θα έχουν αφηγήσει, που θα μας παροτρύνουν να πλησιάσουμε το αγαθό. Ναι. Αυτό συνδέεται και με το αν οι συντροφιές μέσα από την καλή παρέα, από την κοινή ζωή, γιατί μην ξεχνάμε και πάλι ο Αριστοτέλης μας λέει ότι η αρχή της φιλίας είναι το συνημερεύει, το να περνάς τις μέρες σου μαζί. Όχι να ανταλλάσσεις μηνύματα και να... πότε. Άρα να τρως ψωμί και αλάτι. Αυτό δεν είναι νεολαϊκό. Το να περνάς τις μέρες σου μαζί. Το να περνάς τις μέρες σου μαζί όμως, στην ουσία, σφυριλατεί και μια κοινή θέληση πολλές φορές. Πηγαίνεις κάπου μαζί. Άρα συμπορεύει. Πηγαίνεις προς τα κάπου. Θες να κάνεις με τους φίλους σου κάτι. Όλοι μαζί. Αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή η διασκέδαση εκφυλίζεται γιατί οι άνθρωποι που συναντώνται αισθάνεται κανείς ότι βρίσκονται εκεί για να αρπάξουν μερικές ευχάριστες στιγμές, μετά θα ξαναχωρίσουν και μετά θα ξαναβρεθούν, αλλά δεν είναι για να ζήσουν ευχάριστα και μέσα εκεί, ανάμεσα στο αστείο, στην αφήγηση, στην έξαψη και στη χαρά, να σκεφτούν και κάτι να κάνουν μαζί. Αυτό είναι που νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή δεν εμπιστεύονται όμως πια οι άνθρωποι τις δικές τους δυνάμεις. Όπως είπε και ο
ο Άγγελος πριν, λέμε σύντομα ανέκδοτα. Γιατί τα λέμε σύντομα? Γιατί δεν είμαστε σίγουροι αν μήπως βαρεθούν οι άλλοι και δεν πιέσει καλά το ανέκδοτο. Η προσοχή, είναι και περιορισμένη η προσοχή μας. Ναι. Ναι, ενώ αυτό πρέπει να το... Να το και, ναι, και να υπάρχουν και περιθώρια ανοχής. Δηλαδή στις παρέες υπάρχουν και στιγμές, αρκετά συγνές, που δεν χρειάζεται κανείς να είναι... Συνεχώς ευχάριστος. Ναι, ναι. Ευχάριστος ή ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Πάντως το έχουμε φτάσει και σε ένα άλλο επίπεδο πια. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Βγαίνουμε με τις παρέες και είμαστε και με το κινητό και το δείχνουμε έτσι για να γελάσουμε. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Ούτε καν να μιλήσουμε πια. Δηλαδή, θα γελάσουμε με κάτι το οποίο έχει γράψει κάποιος άλλος ή με κάτι που έχουμε δει. Δηλαδή... Θα γελάσουμε γενικά με άλλους. Καλά, το πολιό, δηλαδή είναι... Αλλά το εντοπίζω λίγο με το κινητό. Θέλω να προσθέσω ότι πλέον και η διασκέδασή μας έχει επικεντρωθεί και στο κινητό. Μπορούμε πια να διασκεδάσουμε και μόνοι μας, θεωρούμε. Δηλαδή, να... αυτό που είπατε, να φύγουμε, να ξεφύγουμε από, αυτό το... από το στόχο μας, μόνο απλά κάνοντας το κινητό, ξέρω εγώ, scroll στο Facebook ή στο Instagram. Και για μας νομίζω ότι είναι μια διασκέδαση. Οπότε. Δεν... Νιώθεις ότι κοινωνικοποίησε. Ναι, νιώθεις ότι κοινωνικοποίησε, διασκέδασα, ωραία, πάμε τώρα ξανά. Ναι, ναι. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Με το κινητό, δηλαδή, εγώ το θεωρώ από τα βασικά. Ναι. Ναι, θέλει αγώνα και με αυτό. Μπορεί να το χρησιμοποιήσετε με τον καταλληλότερο τρόπο, αλλά κυρίως είναι αυτό που είπε και ο Τάσος πριν, να μην φοβάστε την επίκριση ότι είσαστε άνθρωποι ονειροπαρμένοι και σε άλλο κόσμο πηγαίνετε και δεν έχετε επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι πολύ φτωχό που λέγεται, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην πραγματικότητα, γιατί όπως είπαμε πριν, μόνο οι άνθρωποι που έχουν σκεφτεί εντατικά κάτι μπορούν και να κάνουν πράγματα ενδιαφέροντα, ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή και για τον κόσμο γύρω τους. Δηλαδή είναι αυτό μία εμπιστοσύνη στο ότι οι σκέψεις ενθαρρύνουν δράσεις. Δεν είναι για ένα παιχνίδι διανοητικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εύχομαι πραγματικά να το περασπίζεστε όσο μπορείτε. Ανακουφιστικό ήταν αυτό. Ναι, ναι. Γιατί λέω πολλές φορές πολύ σκέφτομαι, μάλλον και δεν, αλλά εν τέλει αν όντως καταλήξει σε πράξη, ναι, δεν. Επίσης δεν γίνεται να μην αναφέρουμε, να μην συζητήσουμε και το ζήτημα της αγάπης, για το οποίο ο Τάσος είχε κάποιες προτάσεις για ερωτήσεις, πολύ ωραίες. Ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς, αν και την κάνετε, αλλά μια διάκριση μεταξύ αγάπης και έρωτα. Επειδή μέσα αναφέρεται ότι ο έρωτας έχει περισσότερο το στοιχείο της κατοχής και μάλλον της κτητικότητας, ενώ η αγάπη είναι κάτι ευρύτερο που δεν μπορεί να φτάσει σε κορεσμό, ας πούμε, δεν είναι χορταίνει με την άλλη με την παρουσία του και είναι η τάση για αλλαγή. Αλλά επειδή διάβαζα τις προάλλες στο συμπόσιο του Πλάτωνος και έγραφε μέσα ότι ο έρωτας είναι μια διαρκή στάση για πλήρωση και είναι μια τάση προς το αγαθό, όχι απαραίτητα προς ένα άτομο προσωπικά, αλλά προς τη φύση γενικότερα. Θέλω να σου ρωτήσω αν ο ορισμός που δίνεται μεταξύ έρωτα και αγάπης, καταρχάς ποια είναι η διάκριση ακριβώς και αν γεφυρώνεται και με τον πλατωνικό ορισμό του έρωτα. Ναι, ναι. Ναι, η δική μου προσέγγιση είναι αυτή ακριβώς, δηλαδή ότι η αγάπη ενέχει το στοιχείο του έρωτα, δηλαδή είναι η ερωτική ορμή υπάρχει μέσα στην αγάπη. Δεν είναι μια... η αγάπη μια πράξη που δεν έχει μέσα της τον έρωτα, αλλά τον έρωτα με αυτή την έννοια, δηλαδή που είπαμε πριν, δηλαδή που ανέφερες πριν, ότι δηλαδή είναι μια κίνηση κατά την οποία αυτό που ενδιαφέρει τον άνθρωπο δεν είναι το να κατέχει τον άλλον, να τον κάνει κτήμα του μέσα στην ευχαρίστηση του να συνδεθεί μαζί του, αλλά είναι να μπορέσει να του προσφέρει έτσι ώστε να υπάρχει. Δηλαδή να πάρει κανείς χαρά από το γεγονός ότι το πρόσωπο ή η κατάσταση ή και η ιδέα που τον ενδιαφέρει υπάρχει. Δηλαδή φροντίζει για την ύπαρξή της. Δηλαδή χαίρεται να υπάρχει. Όπως μία μητέρα χαίρεται να υπάρχει το παιδί της και δεν προσπαθεί ή ο πατέρας σώνει και καλά να το κάνει με έναν ορισμένο τρόπο, αλλά χαίρεται να υπάρχει και να αναπτύσσει τις δυνάμεις του με τη βοήθειά του και την καθοδήγησή του. Έτσι θα έλεγα και στην αγάπη, το χαρακτηριστικό είναι η φροντίδα για να υπάρχει αυτό το οποίο σου προσφέρει χαρά. Μπορεί να σου προσφέρει χαρά.
φροντίδα. Υπογραμμίζουμε αυτό το στοιχείο, τις φροντίδες. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φροντίζει, δεν μπορούμε να πούμε ότι αγαπάει ούτε ένα πρόσωπο, ούτε μια κατάσταση, ούτε και μια ιδέα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος αγαπάει, όπως λέμε πολλές φορές σήμερα με το που λέγαμε για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη φύση ή το περιβάλλον, όταν αφήνει, όταν έχει τη δυνατότητα να φροντίσει κάτι και αφήνει κάτι να μαραίνεται. Έχει ένα λουλούδι στον κήπο του και αμελεί να το φροντίσει και τελικά βλέπει κάποια μέρα ότι έχει μαραθεί. Αυτό δεν το έχει αγαπήσει αρκετά. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό, να πει ότι με απέσπασαν άλλες ασχολίες και δεν μπόρεσα να το φροντίσω. Αν έχει συμβεί αυτό, σημαίνει ότι οι άλλες ασχολίες κέρδισαν το ενδιαφέρον του. Άρα υπάρχει ένα είδος συγκέντρωσης της ψυχικής ενέργειας στο αντικείμενο, φροντίδας, που συνδέεται βεβαίως και με τη γνώση. Πρέπει δηλαδή να γνωρίσεις τη φύση αυτού που αγαπάς για να το αγαπήσεις πραγματικά. Δεν αγαπάμε κάτι περισσότερο όσο το γνωρίζουμε, που σημαίνει ότι γνωρίζουμε τις ανάγκες, τι ανάγκες έχει. Αυτό είναι το βασικό που ο έρωτας πολλές φορές με την τρέχουσα έννοια του όρου, δηλαδή της ερωτικής παρόρμησης, της ερωτικής επιθυμίας, δεν μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό. Γιατί έχει την αγωνία της κτήσης, της ευχαρίστησης και του να κερδίσει το αντικείμενο της επιθυμίας του. Ναι. Αυτό είναι το ότι... και δεν γνωρίζει αρκετά. Δεν μπορεί να το γνωρίσει αρκετά. Αλλά στον Πλάτωνα, για να επανέλθουμε και για να δώσουμε μια ευρύτερη σημασία, μας λέει ο Πλάτωνας στο συμπόσιο που το διάβασες, και χαίρομαι γι' αυτό, ότι λέει η ουσία στο ερωτικό αίσθημα είναι το τίκτυνεν το καλό. Mm. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν, η δημιουργικότητα. Δηλαδή, ωραία, να αισθανθείς καλά, να έχεις μια χαρά, να γνωρίσεις την ευτυχία, αλλά με αυτά όλα πρέπει να δημιουργηθεί κάτι. Δηλαδή, και να είναι καλό, δηλαδή να είναι ωραίο, δηλαδή να έχει μια ομορφιά, όχι με την αισθητική έννοια, με την έννοια του να έχει μια καλή θέση μέσα στον κόσμο, να προσφέρει στον κόσμο στον οποίο υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να δημιουργηθεί. Γιατί ένας άνθρωπος που αγαπά κάτι δεν αισθάνεται πιο ελεύθερος να δράσει. Ναι. Εκτός αν θέλει να κλειστεί μέσα στην ευτυχία του. Αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό ίσως. Θέλει να κλειστεί μέσα και να πει στο καβούκι του και να το ευχαριστηθεί. Ναι, και εδώ καλά είμαι. Ναι, αυτό είναι ένας αυτοπεριορισμός. Δηλαδή, μας λέει κάπου πολύ ωραίο σέντεξη περί ότι οι άνθρωποι, λέει, που αγαπιούνται δεν είναι αυτοί που κοιτάει ο ένας στα μάτια των άλλων, είναι αυτοί που κοιτάνε και οι δύο προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή κοιτάνε κάπου που θέλουν να πάνε και οι δύο μαζί, να κάνουν κάπου και να πάνε. Να κάνουν και να πάνε κάπου. Όχι να κοιτάει το ένας κλεισμένοι μέσα στον ιδιωτικό τους χώρο, στο άσυλό του, να έχουν καταφύγει. Ναι. Γιατί εδώ θα έχουμε άλλη μια μορφή δραπέτευσης από τον κόσμο. Όλος ο κόσμος μας σήμερα χαρακτηρίζεται από αυτό. Και αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό, θα έλεγα, ότι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από αυτό το οποίο ζουν. Βλέπετε, στο επίπεδο της ζωής της ανθρωπότητας, στην αρχή, στη μεταπολεμικά χρόνια τουλάχιστον. Στην αρχή είχαμε όλη αυτή την επιδίωξη του να γίνουν διαστημικά ταξίδια και να κατακτηθεί το διάστημα, να φύγουμε από τη γη. Αλλά σαν να ήταν η γη φυλακή. Μάλιστα η Πράβδα τότε, η εφημερίδα της Σοβιετικής Ένωσης, είχε αναγγείλει το γεγονός, η επίσημη εφημερίδα, το γεγονός αυτό το πρώτο με το οποίο οι Ρώσοι είχαν αυτή το προβάδισμα,
στο σταδιαστημικά ταξίδι, ότι επιτέλους φεύγουμε τη φυλακή που είναι η γη. Άρα η γη είναι φυλακή. Μετά έχουμε τη δραπέτευση άλλου τύπου της καταβίδησης στον εαυτό μας. Την ενδοσκόπηση. Δεν είναι δραπέτευση και αυτό. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να εξετάζει τον εαυτό του, αλλά αν τον εξετάζει με τον τρόπο τον ακραία ενδοσκοπικό, δηλαδή να αποσυρθώ, να βρω στα βάθη του εαυτού μου αυτό το οποίο είμαι, υποτίθεται το κάτι τι και να... πράγμα το οποίο δεν ξέρουμε τι θα το κάνει μετά. Μπορεί να το βρει, που δεν βρίσκει τίποτα συγκεκριμένο ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποφεύγει τον κόσμο. Που είναι μια μορφή δραπέτευσης και αυτό από τον κόσμο. Και η τρίτη μορφή δραπέτευσης είναι η αδράνεια απέναντι στα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει. Και η ανάθεση όλων αυτών των πρωτοβουλειών στις μηχανές, στα αντικείμενα και αυτοδραπέτευση. Άρα πρέπει να ανακτήσουμε τον κόσμο, να τον ξανακάνουμε δικό μας, να τον ξανακατοικήσουμε, να τον σώσουμε και να σώσουμε τους εαυτούς μας κάνοντας δημιουργικές ενέργειες όσο μπορούμε. Φέρνοντας δηλαδή το νέο μεν, συνεχίζοντας, παίρνοντας τα ζωντανά στοιχεία του παρελθόντος, συντηρώντας την αλληλοπαρουσία μας, ο ένας με τον άλλον, και δημιουργώντας νέες μορφές συλλογικότητας. Ναι, όμως έτσι δεν όλα μπορούν να λογίζονται ως δραπέτευση. Δηλαδή, ασχολούμαι με τα γύρω μου, με αυτά που συντηρούνται γύρω μου, για να δραπετεύσω τον εαυτό μου. Ή μπορεί να κάνω την ενδοσκόπησή μου για να δραπετεύσω από αυτά που συντηρούνται γύρω μου. Άρα, τελικά, πώς δεν δραπετεύω, κατά μία έννοια. Όλα δηλαδή από μια οπτική, ναι. Υπάρχει μια δραπέτευση. Ναι, αυτό θα δοθεί συγκεκριμένοι αγώνες και πάλι προσπάθειες μέσα στο πλαίσιο της νέας μορφής κοινότητας που θα δημιουργηθεί. Νέες μορφές κοινότητας που θα δημιουργηθούν. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα αντιμετωπίζει και εκεί πάντοτε το ζήτημα του να υποκατασταθεί από τις διαδικασίες, δεν λέω από τους μηχανισμούς, από τη διαδικασία. Σκεφτείτε, μια διαδικασία. Μπορεί να μας καταπιεί μια διαδικασία. Αντί δηλαδή να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι με έμπνευση και που να έχει μια δροσιά, να πούμε ότι πρέπει να γίνει αυτό και μετά εκείνο και μετά με εκείνο ο παράγον και μετά να συνδυάσουμε εκείνο και τελικά να βουτυχτούμε μέσα ένα είδος διαδικαστικής λογικής. Εκεί θα δοθεί αγώνας. Άρα θέλω να πω ότι δεν δραπετεύουμε από τον εαυτό μας και πάμε στη συλλογικότητα. Φέρνουμε τον εαυτό μας μέσα στη συλλογικότητα όσο μπορούμε για να εισφέρει στη συλλογικότητα. Okay. Δηλαδή, άλλο πράγμα θα εισφέρεις εσύ και άλλο Τάσο, άλλο η Μέρη και άλλο η Τασούλα. Είσαστε μια ομάδα, αλλά ο καθένας είναι διαφορετικός. Mm. Επομένως, δεν δραπετεύεις από τον εαυτό, φέρνεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Να πω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ απλώς είχα το ερώτημα. Οι νέοι πιστεύω ότι όχι μόνο φοβόμαστε να αγαπήσουμε, αλλά νομίζω ότι, το εντοπίζω λίγο στον εαυτό μου, ότι ίσως δεν έχουμε την ικανότητα να αγαπήσουμε, δεν ξέρω γιατί. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, περίπου. Και δεν μπορώ, πραγματικά είναι μερικές φορές που ψάχνω μέσα μου να βρω για ποιο λόγο δεν μπορώ να νιώσω αυτή, ας πούμε, την αγάπη, που μάλλον πρέπει να την ξεκινήσω εγώ, γιατί περιμένω ίσως να την νιώσω πρώτα για να την ξεκινήσω, απέναντι σε άλλον άνθρωπο. Είτε είναι αυτό μία φίλη μου, είτε είναι αυτό ένας φίλος μου, ας πούμε, για να ξεκινήσω μια ερωτική σχέση. Και θα το πω ακόμα, δεν ξέρω αν θα ακουστεί ακραίο, αλλά και με συγγενικά πρόσωπα, ας πούμε. Αυτό. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, η ικανότητα προς αγάπη, λες. Ναι. Ναι, αυτό είναι πραγματικά ένα ζήτημα που αξίζει να το συζητήσει κανείς. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς ότι την προσμονή να καταληφθεί από ένα αίσθημα, να αναβλήσει ένα αίσθημα και αυτός να του παραδοθεί. Και όταν δεν συμβαίνει αυτό, το περιμένει να συμβεί και δεν συμβαίνει και έτσι ατροφεί η δική του η ενέργεια ανίχνευσης κατά κάποιον τρόπο. Άρα δεν είναι θέμα ανικανότητος, είναι θέμα του να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα αναβλήσει, αλλά εμείς θα το δημιουργήσουμε. Δηλαδή, μπορεί κανείς να αγαπήσει όταν θελήσει να αγαπήσει. Και πραγματικά. Και όταν ανοιχνεύσει αυτό το πεδίο των ανθρώπων και των αισθημάτων με αυτή την ανάγκη. Αλλά δεν είναι...
Είναι αδιέξοδο να περιμένει κανείς να καταληφθεί, που μπορεί να συμβεί φυσικά αυτό, αλλά και πάλι θα έχει προηγηθεί αυτή η προεργασία, η προετοιμασία. Η δικιά μας η κίνηση. Εγώ δεν ξέρω πάνω σε αυτό, απλά σκέφτομαι ότι ο Χριστός, όταν τον είχαν ρωτήσει για τη βασικότερη εντολή, είχε πει μία που είχε πει να αγαπάμε τους άλλους όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, σαν να έδωσε ένα πρόσημο καταρχάς εσωτερικό στην αγάπη, το οποίο εξωτερικεύεται ως βίωμα καταρχάς του ανθρώπου. Mm. Όχι κάτι που του έρχεται αποκλειστικά απ' έξω για να το βιώσει. Mm. Ού, αυτό κάπως είναι μια απάντηση. Ναι, όντως είναι μια απάντηση. Απλώς, τελευταία ερώτηση, ειλικρινά το λέω. Έχω την απορία, δηλαδή αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε θεωρητικά για κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, μετά με ποιο κριτήριο, εκεί λίγο μετά δυσκολεύομαι. Mm. Με ποιο κριτήριο θα αρχίζω να κτίζω αυτό που λέμε την αγάπη μου σε κάποιον. Δηλαδή, ναι. Εκεί. Αυτό δεν μπορείς να το σκεφτείς με τη σκέψη. Δεν υπάρχει κατά παραγγελία αίσθημα. Εννοείται. Ότι δεν μπορείς να προαποφασίσεις πάνω σε αυτό. Ωραία. Γιατί η αναζήτηση θα είναι η διάθεση να αγαπήσει κανείς. Η διάθεση να αγαπήσει. Το πρόσωπο που θα αγαπήσει δεν μπορεί να το προσδιορίσει από τα πριν. Ωραία. Αλλά γιατί αυτό το πρόσωπο θα έχει μέσα του χάρες και στοιχεία τα οποία θα ανταποκρίνονται στις βαθύτερες ανάγκες σου, τις οποίες εσύ μόνο κατά την πράξη της αγάπης θα τις ανακαλύψεις, ότι είναι αυτές. Ωραία. Ίσως αυτό που είπατε πριν, ότι με τον άνθρωπο που αγαπάμε βλέπουμε ότι κάπου θέλουμε να πάμε μαζί, κάπου θέλουμε να φτάσουμε. Ναι, ναι. Οπότε ίσως σε αυτούς τους ανθρώπους είναι που δέχεται έντονα την αγάπη. Ναι, ναι. Όταν δεις ότι μπορείς να κάνεις αυτά τα βήματα, είναι ένας καλός δείκτης. Μπορεί να μην είναι αποκλειστικός, αλλά είναι ένας δείκτης. Εγώ είμαι εντάξει. Και αυτό που έχει πει για την ενέργεια στη γενιά πρέπει να πει. Ναι, αφού λάθουμε. Απλά είναι πάνω στο τη μέρη είναι. Απλά ότι έχω ένα προβληματισμό από τη γενιά και είναι όπω σκεφτόμουν. Ότι είναι λίγο βαριά έκφραση με βάση την έρωτα. Απλά βλέπω ότι η γενιά μα είναι μάλλον ανέραστη. Το βλέπω σε όλε τι πιέσει. Δηλαδή και στι σχέσει, ακόμα και στι ερωτικέ σχέσει που βλέπουμε μεταξύ φοιτητών. Ότι απλά κοιτάζονται όπω είπατε πριν στα μάτια. Δεν πηγαίνουν πουθενά. Και είναι μία μάλλον τραπέτευση από τη συλλογικότητα και το βίωμα το ευρύτερο. Ή στον τρόπο διασκέδασής μας. Δεν κρύβει καμία δημιουργία, δεν κρύβει καμία προοπτική. Και αντίστοιχα, ας πούμε, η πορνογραφία, όπως έχει καταστρέψει τελείως την έννοια του έρωτα, την έννοια της συνύπαρξης των δύο φίλων και τα σχετικά. Και βλέπω ότι έχει εκλείψει μάλλον από τη γενιά μας το αίσθημα του έρωτα. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό μπορεί να ανακτηθεί, μπορεί κάποιος να το βιώσει κάποιος σήμερα, σίγουρα θα μπορεί κάποιος. Απλά ποιος είναι ο τρόπος, μπορεί κάποιος τα όλα την καθημερινότητά μας να το βιώσει. Ναι, κοίταξε, σίγουρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι απελευθερώνουν πιο πολύ τη φαντασία τους, όπως είπαμε πριν, και δεν τη δεσμεύουν σε αυτά τα οποία τους δίδονται, έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πλάσουν το ιδεώδες, αυτό που λέγαμε εμείς, του έρωτα. Αυτό δεν είναι αυταπάτη, ούτε είναι φαντασιοκόπημα. Είναι πραγματική ύλη του έρωτα αυτό, δηλαδή το να θελήσεις να βρεις ένα πρόσωπο έτσι όπως το έχεις φανταστεί. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μπορέσεις να φανταστείς. Αυτό που λέγαμε πριν, η αιχμαλωσία της φαντασίας παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Δηλαδή δυσκολεύεται κάποιος νέος ενδεχομένως να πιστέψει ότι μπορεί να νιώσει αυτό, γιατί δεν μπορεί η φαντασία του να σχηματίσει το είδωλο ενός επιθυμητού προσώπου που θα έχει αυτά τα χαρίσματα. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό. Και αυτό, παράλληλα τα όσα λέγονται, δεν θα σε φέρει σε σύγκρουση με το πραγματικό. Θα σε φέρει ενδεχομένως. Θα υπάρχει η διάψευση, η απογοήτευση. Αλλά πάντοτε, το πιο βασικό είναι ότι αυτό που είπε η Μέρη, ότι θα θυμάσαι ότι έγινες ικανός να αγαπήσεις. Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή αγάπησες σε ένα πρόσωπο το ιδεώδες κάποιου άντρα ή μιας γυναίκας ή ανάλογα, ανεξάρτητα αν το συγκεκριμένο πρόσωπο αποκλίνει ή όχι από αυτό το ιδεώδες. Δηλαδή το βασικό είναι αυτό το οποίο ονόμασε ο Σταντάλ κρυστάλλωση. Δηλαδή λέει είναι όπως παίρνουμε ένα ξερόκλαδο και το οποίο είναι ασήμαντο και δεν είναι τίποτα. Και το βυθίζουμε, λέει, σε ένα δοχείο με ασβέστη, νομίζω, και το αφήνουμε κάπως και μετά από λίγο καιρό το βγάζουμε και πάνω το έχουν σχηματιστεί
μικρά-μικρά κρυσταλάκια σαν διαμάντια. Αυτό είναι, λέει, κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα κλαδί με μικρά διαμάντια. Πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να γίνει η ιδεοποίηση του αισθήματος. Και όχι να το φοβάστε, επειδή λέγεται συχνά ότι έσπασα τα μούτρα μου, έπεσα πάνω σε αυτό, απέτυχα, πικράθηκα. Ναι, όλα τα τραγούδια είναι γεμάτο από τέτοιου είδους αναστεναγμούς. Όλα τα μπουζούκια είναι οι ανθρώπους που κάνουν έτσι. Όλα τα μπουζούκια, ναι, αλλά το πιο βασικό είναι το να μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να το έχει ζήσει αυτό. Και παίζει ρόλο η φαντασία. Ωραία. Δεν ξέρουμε πώς να κλείσουμε, αλλά αυτή η ζήτηση τελείωσε. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε και για τα θέματα για τα οποία συζητήσαμε από διάφορες πτυχές της ζωής, αλλά όλα κάπως ενοποιούνται τελικά. Επομένως, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ που μιλήσαμε, παιδιά, και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι την κοινή σας πορεία και να έχουμε την ευκαιρία και να ξαναβρεθούμε σε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και αντίφωνο, subscribe και like.